Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε, ρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Ραπτό.gr. Ραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο ραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Τον FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5 της Κακομήρας με τον Κωνσταντίνο Χατζηγιώργιο στη Ρύθμιση των Ήχων, τον Θανάση Καταμπάκα στο Πρωτάξιον, τη Λίλα Γουλιώνα στη Γραμματιακή Υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνουν την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητός με ένα τηλεφώνημα στο 18 133, παίρνετε μπροστά στην άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου, σου δίνουν την καλύτερη λύση και φυσικά την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό μαζί με την καλύτερη τιμή της αγοράς. 9.55 εκείνο το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Να πούμε ότι μεγάλο μας χορηγός είναι η Σκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε Σκόντα, Kia, Hyundai, να τα αποκτήσετε με κέρδος τα τέλη κυκλοφορίας για τα 3 πρώτα χρόνια και για δώρο για τις γιορτές έχετε εγγύηση κατώτερης τιμής. Περισσότερα στο 23 15 96 596, ή αν πάτε μια βόλτα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της Εσκιάδης Μπαλοδήμος. Να πω ότι το goldmall.gr σας πάει θέατρο με αποκλειστικές προσφορές. Δείτε την κωμωδία Sorry, λάθος κρεβάτι στο θέατρο Άρατο στο κέντρο της πόλης με έκπτωση 40% και τελική τιμή μόλις 6 ευρώ το άτομο από αρχική 10. Ποιο θέατρο είναι? Άρατος. Άρατος. Ναι. Μπείτε από κινητό ή υπολογιστή στο goldmall.gr για αποκλειστικές προσφορές θεάτρου και σινεμά. Λοιπόν, είναι μεσημέρι και ο Κωστής αν δεν φάει μεσημέρι δεν μπορεί. Μαζί μας είναι τα μπαμπάτσικα, όπου μπορείτε να φάτε δύο μπαμπάτσικα σάντουιτς της επιλογής σας. Ένα μπαμπάτσικο γύρο με ένα μπαμπάτσικο σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο ή ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας, με τιμή 5 ευρώ. Εκεί το μέγεθος μετράει, στο μαγαζί του Σάκη, στην Αγίων Πάντων 28, με τηλέφωνο για παραγγελία στο 2310 510045, επαναλαμβάνω,
2 μπαμπάτσικα σάντουις πραγματικά χορτένης, 5 ευρώ. Κωστή, κόσμος πάει, κόσμος έρχεται. Κόσμος πάει, κόσμος έρχεται. Ποιος πέθανε? Ποιος πέθανε? Καταρχήν, να δώσουμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου του Φερέτη, καθώς έφυγε η γυναίκα του. Έφυγε η γυναίκα του. Πάλεψε όσο μπορούσε την παρατηνώσω. Άνισος αγώνα. Ο αγώνας είναι άνισος, ήταν άνισος. Μου είχες πει κάτι, δεν το ήξερα εγώ. Τελευταία μου είπες. Αλλά εγώ θα πω για όλους τους άντρες και για τον Γιώργο που είναι φίλος μας χρόνια. Θερμά συλληπιτήρια στον Γιώργο και στην κόρη του τη Μαρία. Εγώ νόμιζα είχε και άλλο παιδί. Γιατί τον έβλεπα εκεί στο Καλαμαρί τον Γιώργο πολλές φορές. Δεν ξέρω τι δουλειές είχε εκεί με την μισηχρόνη τη φίλη μου. Αλλά εγώ δεν θα πω μόνο για τον Γιώργο. Εγώ θα πω για τους άντρες που μένουν μόνοι τους. Δύσκολο. Αν ας πούμε έχουν μια σχέση πολλών ετών με μια γυναίκα και κάνουν και παιδιά και φεύγει η γυναίκα πρώτη, είναι πολύ δύσκολο. Ενώ για τη γυναίκα είναι πιο εύκολο. Καταλάβεις, τα παιδιά προσαρμόζονται εκεί με τη μάνα καλύτερα. Υποκειμενικά, αλλά... Όχι, 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 είναι κακό να φεύγει η γυναίκα πρώτη. Έχεις δίκιο. Γιατί ο άντρας εσύ το έχεις ζήσει με τη μάνα σου, να πούμε. Κατάλαβες. Είναι πιο δύσκολο. Ναι, είναι πολύ πιο δύσκολο. Απλά δεν είναι δεδομένο. Όχι, είναι κανόνας. Είναι κανόνας. Είναι πολύ πιο επώδυνο. Και ο κανόνας έχει τις εξαιρέσεις του όπως πάντα, αλλά είναι πάρα πολύ επώδυνο. Ναι. Γιώργο, καλή δύναμη. Δεν υπάρχουν λόγια αυτή τη στιγμή. Ό,τι και να πει κανείς είναι. Ο Γιώργος έχει την ευλογία να έχει κόρη. Γιατί αν πεθάνει η γυναίκα σου και έχεις 2 γιους, είσαι σίγουρα γεροκομείο, δεν γλιτώνεις με τίποτα. Με γιους. Γιατί η νύφη θα σε σουτάρει, να πούμε κανονικά, θα σε πάει στον αγύριστο. Είναι δεδομένο. Πάντα εξαιρέσεις. Βρεά τις εξαιρέσεις, μωρέ, ξαχλαμάρα οι εξαιρέσεις. Δεν έχει εξαιρέσεις. Όποιος μένει μόνος χείρος και έχει κόρη ή κόρες, έχει ας πούμε μια παρηγοριά. Άμα έχει γιους, την έβαψε. Τι θα μου κάνεις τώρα, δηλαδή, στο κοινωνικό θέμα θα με κοντράρεις. Ναι. Μη με κοντράρεις, γιατί χαμένος θα βγεις. Ρώτα όλους τους ακροατές τώρα και τους τηλεθεατές αργότερα, οπουδήποτε και πες μου. Δεν θέλω να μιλήσω, δεν θα κάνω. Όχι, θες να μιλήσεις, είναι κοινωνικό θέμα αυτό. Ναι. Ο άντρας ο χείρος ο άντρας ο χείρος. Τι άλλη ώρα, το πιάσαμε θέμα. Ο άντρας ο χείρος με γιους είναι. Άστο να τον κλαίνει ρέγγες. Η κόρη είναι δυνατή με τον παπά και βοηθάει. Παρακάτω. Αυτή είναι η ιστορία, ρε. Αυτός είναι ο κανόνας. Θα αλλάξει τον κανόνα εσύ και εγώ, να πούμε. Αυτά είναι καθημερινά πράγματα. Γι' αυτό μας ακούνε οι άνθρωποι. Επειδή είμαστε προσιτοί στην καθημερινότητά τους. Άλλο αυτό. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μου ήρθες εδώ με τη φόρμα αυτή, έχεις να την πλύνεις καμιά 3 χρόνια, να πούμε. Την πλύνω, αποκλείεται. Τέλος πάντων, κάπου την είχες καταβιασμένη. Σε κάνα πορμπαγά σίγουρα την είχες. Όχι. Γιατί η γυναίκα σου είναι σε αυτά μαέστρος. Εσύ είσαι τσαπατσούλαρος. Θα την έβαλες πουθενά τίποτα σε καμιά σακούλα με στα μάξι. Στο πορμπαγά το μόνο που έχουν είναι αντιανεμικό. Τι έχεις, λέει? Αντιανεμικό. Έχει πιάσει ψήρες εκεί το αντιανεμικό. Έλα, τελείωνε. Άμα βρέξει, ρε, θέλει να το βάλω και να μην βρέξει. Τι να βάλει, να πούμε. Λέγε, τι άλλα θέματα. Αυτό ήταν το δυσάρεστο. Να ξεκινήσουμε να πάμε σε κάνα ευχάριστο. Που έχασε ο Άρης προχθές. Έχουμε άλλα δυσάρεστα. Τι έχεις, τι άλλα δυσάρεστα? Μαθαίνω ότι θα πάνω βάρη του ΠΑΟΚ στη Λιβαδιά. Θα σπάνε. Προβλέπω μείον 3. Γιατί, τι λένε κόκκινε? Γιατί θα του προκαλέσουν, ναι, θα ναι. Γίνει, θα. Ναι, επειδή το ρεπορτάζ το ξέρει μισό. Ναι. Πήγανε χθες κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ μέσα στο. Πώς το λένε, στον αγώνα handball και βρίζαν την ΠΑΕ. Κάνει έρωτα η ΠΑΕ, λέγανε, φωνάζανε. Ναι. Το γιατί δεν με ενδιαφέρει, πάντως έχουν εσωτερικά θέματα. Οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ με την διοίκησή του. Το γνωρίζω. Ας τα λύσουν, δεν με ενδιαφέρει, δεν χώνομαι. Το γνωρίζω. Δεν είπα ότι δεν το γνωρίζω. Είναι συγκεκριμένο. Το θέμα δεν είναι με την ΠΑΕ, είναι με ένα συγκεκριμένο. Δεν ξέρω, ρε κόκκινε, τι είναι. Ποιο είχε πες όνομα. Με το Γεροντίδη είναι. Με το Γεροντίδη. Με Γεροντίδη. Ας το διώξει το Γεροντίδη, θα πάρει άλλον. Τι να κάνουμε τώρα. Και τον άλλον θα τον βρίζουν. Άκου κόκκινε. Αυτά εδώ τα είναι παραμύθια. Άμα έχει πρόβλημα με την πάχη με το Σαββίδι. Ο Γεροντίδης και ο κάθε Γεροντίδης εκεί πέρα μέσα είναι πρόβαση. Άσε το παραμύθι. Αν βρίζει την πάχη, βρίζει το Σαββίδι. Άσε τώρα την παραμύθια. Μαθαίνω κάτι. Μαθαίνει κάτι. Μαθαίνω κάτι. Τι μαθαίνει, ρε κόκκινε. Το οποίο ελοχεύει κινδύνου. Ελοχεύει κινδύνου. Δεν σε νοιάζει ένα. Τι απάθησες εσύ? Μεταφέρω την είδηση. Εσύ είχα την είδηση που μεταφέρεις. Δεν ξέρεις την άλλη είδηση. Τι ξέρω? Ότι οι φύλαδροι που θα πάνε κάτω στη Λεβαδιά, οι Σταύκοι και οι Γορίλας που στέλνουν ο Σαββίδης είναι παραπάνω. Αυτό το ξέρεις? Αυτό το ξέρεις? Ρε φίλε. Τι ρε φίλε? Άγνωσπο. Τι να μου πεις? Αφού θες να δώσεις ρεπορτάζ. Γιατί τιμωρήθηκε για επεισόδια εκτός γηπέδου? Τι έκανε η ΑΕΚ? Για επεισόδια εκτός γηπέδου. Για άλοθη που θα χάσει το πρωτάθλημα, μια χαρά. Πιθανό ναι, να είναι αποστολή. Να τα λες όλα. Για επεισόδια εκτός γηπέδου. Εκτός γηπέδου.
Τι θα κάνουν, θα τους κυνηγάνε σε όλη την πόλη, όλοι, και οι αστυνομικοί και οι staff του ΠΑΟ και οι πάντες. Ποιους θα κυνηγάνε, ρε? Τους οπαδούς, τους κλάδους του ΠΑΟ που θέλουν να πάνε να δουν την ομάδα τους. Ξέρεις τι μπορεί να τους στείλουν εκεί? Εγώ άκουσα από Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός στέλνει άτομα εκεί. Σταφ οπαδοί και οπαδοί του Ολυμπιακού θα γίνουν ένα χαρμάνι τη Βλαμάρας. Στο λέω, το ξέρεις. Επειδή ο ΠΑΟΚ όμως είναι γερός εκεί. Πού είναι γερός? Στις αίθουσες των δικαστηρίων είναι γερός και στα αστυνομικά τμήματα είναι και εκεί γερός. Μπορεί να την γλιτώσει. Εσύ άσε, πες το ρεπορτάζ και άσε να καθαρίσουν οι άλλοι. Τι σε νοιάζει εσένα? Okay. Το ρεπορτάζ λέει ότι πήγανε, κοπάνησαν να πούμε Μπινελίκη στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ ή κάποιοι οπαδοί εκεί στο, πώς το λένε, στο handball. Το γιατί το κάνανε δεν με ενδιαφέρει. Όταν βρίζει την ΠΑΕ, βρίζει τον πρόεδρο. Ουσιαστικά λες εσύ είσαι η ΠΑΕ. Ποιος είναι, ο Γεροντίδης ή ο Κωνσταντινίδης, να πούμε. Ή ο θείος μου Αριστίδης. Ο άλλος είναι. Ο Κοντός. Άρα έχουν θέμα με τον Κοντό. Λοιπόν, το κλείνουμε το θέμα. Ταξιδεύουν κάτω στην Λεβαδιά με τον ΠΑΟΚ, αλλά ταξιδεύουν περισσότεροι γορίλες από ό,τι οι οπαδοί. Για να προστατεύσουν τους μείον τρεις. Οι άλλοι από τον Ολυμπιακό είναι ενημερωμένοι, πάνε για αντίπεινα και θα έχουμε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Το πω με το ρεπορτάζ όπως έχει. Ναι. Τελείωσε. Άλλα θέματα, λέγε. Λοιπόν, να πω ότι. Τι να πεις? Δεν χρειάζονται πολλά για τον Ηρακλή. Έπαιξε η δράμα με τον Ηρακλή. Το είδα το μάτς. Και ήταν δράμα ο Ηρακλής. Εντάξει. Όχι δράμα σαν ομάδα. Η δράμα είναι καλύτερη. Είναι καλή ομάδα. Καλύτερη ομάδα. Η δράμα κέρδισε, κέρδισε εύκολα και ο Ηρακλής δεν ενόχλησε καν. Τελείωσε. Αν αυτό σας κάνει και χαίρεστε, μπράβο. Ποιος θα χαρεί? Ποδοσφαιριστές. Ποιοι ποδοσφαιριστές? Αυτοί οι οποίοι είναι εκεί. Αυτό μπορούν, τα παιδιά αυτό δίνουν. Έτσι. Αν μπορούσα να δώσω παραπάνω, θα δώσω παραπάνω. Εσύ αν μπορούσες να κάνεις καλύτερη εκπομπή και εγώ θα κάναμε καλύτερη εκπομπή. Ο άλλος ο γιατρός θα κάνει καλύτερα την εγχείρηση. Ο καθένας κοιτάει το καλύτερο. Το αν δεν βγαίνει, τι να κάνουμε? Δηλαδή γιατί οι ποδοσφαιριστές? Θέλω να χάσουν οι ποδοσφαιριστές. Είναι πληρωμένοι ποδοσφαιριστές του Ηρακλή μέχρι πεντάρας. Τα ξέρεις? Ήτανε. Άσε τι ήτανε, είναι. Μέχρι, ήτανε. Πριν μέχρι από ένα μήνα ήτανε. Φράσε το Κατσιά, μην πάρει τηλέφωνο, ρώτα το. Τάσ, πες τι κάνεις. Τάσ, καλά είσαι, πληρώσατε τους παίκτες. Ρώτα το, να. Δεν είναι λογιστήρες, πέ. Και τι κάνει εκεί πέρα? Δεν ξέρει αν είναι πληρωμένοι παίκτες. Λες να μην ξέρει. Πάρ τον, τάσ, πες, είναι πληρωμένοι παίκτες ή δεν είναι? Το ζορίζεσαι, μου γκρίζει τώρα. Απλά είναι τα πράγματα. Απλά είναι τα πράγματα. Καθόλου απλά. Ναι. Απλά αναφέρει ονόματα. Πήρα ένα καλό προπονητή, το Ρόκα. Εγώ το ξέρω το Ρόκα από τον Πανθραϊκό. Είναι καλός προπονητής, μπορεί να σώσει την ομάδα. Και θα παλέψει να τη σώσει την ομάδα από την κατηγορία. Αν σωθεί, ήταν επιτυχία. Άλλο θέμα. Παρακάτω. Λοιπόν, είχαμε και το δράμα του Άρη. Ποιο δράμα? Το 1-2, το Πανετολικό. Εσύ λες είναι δράμα? Είναι. Εγώ λέω την ευτυχία. Είναι δράμα. Έτσι λες, ναι. Θα σου πω. Γιατί είναι δράμα? Έπιασε ο Κώστας το στόμα του το Δελιζήσι. Ναι. Και να ο Δελιζήσις. Και έπρεπε να παίζει ο Δελιζήσις. Ποιος πρέπει να παίζει? Κάνει ένα λάθος γύρισμα το παιδί. Ας κάνει το παιδί γύρισμα λάθος. Α, τον αλήθει το Δελιζήσις. Ποιος από την κερκίδα. Ποιος το από αυτό? Ναι. Τρώει τον goal up corner ο Άρης. Γιατί πήδηξε ο Σιώπης? Έλατε, γιατί ο Σιώπης μέχρι τώρα έτρωγε σίδερα. Εσύ γιατί λες να πήδηξε ο Σιώπης? Και να φύγει την μπάλα. Μπα, εγώ λέω να παίζει σκινάκι. Θα δει εκεί στην Αθήνα πώς παίζει το σκυλάκι και πήδη. Άσε με ρε κόκκινε τώρα. Πηδάει ο άλλος, πηδάει πάνω από κάτω. Πάρε παρακάτω, άσε το μάτς. Καλό ήταν το μάτς για τον Άρη. Μην ασχολείσαι. Υπάρχουν περιπτώσεις που λες τι έγινε, μπλόκαρε το μυαλό του. Μπλόκαρε το μυαλό του. Ναι. Ποιος μπλόκαρε το με μυαλό του? Βρε καλό ήταν το μάτς για τον Άρη. Πάρε το, μην το πιάσουμε το θέμα. Καλό, θα μας τρέχουν στα δικαστήρια. Άσε το να πάει. Αφού συνηθισμένοι είμαστε. Τι είσαι? Συνηθισμένοι. Γιατί έχω άλλο ένα δικαστήριο? Φτάνει τόσο. Δεν θέλω άλλο να τσακωθώ. Φτάνει. Μάλιστα. Μια χαρά είναι ο Άρης. Σωμένος είναι, μια χαρά. Σωμένος είναι ο Άρης, ρε. Σώθηκε από τον είναι πρώτο γύρο. Δεν γίνεται να κινδυνεύσει. Γιατί, να, γιατί τέσσερις είναι. Πέφτουν. Τρεις και ένας τέσσερις. Δεν γίνεται να κινδυνεύσει. Γιατί την Μπαρτσελόνα, εσύ για την ομάδα. Δεξί μπακ τρύπα, αριστερό μπακ τρύπα. Ο Σιώπης τρέχει για τρεις. Να τι? Γίνει Μπαρτσελόνα ο Απόλλωνος Μήνης, όπου χτες ήταν πολύ καλός κόντρα. Δεν θα πέφτει. Ο τέταρτο από το τέλος θα βλέπει. Α, τον Απόλλωνος Μήνης. Τον τέταρτο από το τέλος θα κοιτάς. Δεν κοιτάς τον Απόλλωνος Μήνης, χαϊβάνι. Ο τέταρτος από το τέλος θα κοιτάς. Πόσους βαθμούς έχει ο Άρης? 18-19 πόσους έχει. Και αυτός που πέφτει. Έχει 19. Και αυτός που έχει μπαράς πόσους έχει? Λοιπόν. 4 από το τέλος. Έχει 11. 11. Α, εύκολα μειώνει τη διαφορά. Μια χαρά είναι. Άμα ο Άρης δεν παίζει καλά. Ναι. Μπορεί να πάει στην Ξάνθη τώρα, να κερδίζει την Ξάνθη. Δύσκολα. Δύσκολα. Δεύτερο μάτς να χάσει ακόμα την Ξάνθη. Γιατί να. Ναι. Δύσκολα. Άμα χάσει και στην Ξάνθη και πάρει αυτός που έχει 11 και άλλους 3, πάει 14 με 19. Πάει ο πρώτος γύρος. Μετά τι γίνεται? Για να πάει μετά θέλουν να διώξουν 7 παίκτες οι Αριανοί, γιατί οι 7 παίκτες είναι η μαύρη λίστα. Για να φύγουν αυτοί οι 7 παίκτες θέλουν λεφτά.
θα πάρουν, λέει, άλλους παίκτες. Άστο ρε το παραμύθι, σωμένη είναι η ομάδα του Άρη, μην ασχολείσαι. Η Τρίπολη, τώρα. Θυμάσαι που την άφησε ο Παντελής. Η Τρίπολη, πολύ καλή ομάδα. Άλλο πράγμα. Ναι, το είχαμε πει και για τον Παντελή, διότι η Τρίπολη και όποιος πάει προπονητής είναι πλασματική. Θα παραλάβει... Είναι πλασματική η βαθμολογική της θέση. Ωραία. Η Τρίπολη για Ευρώπη. Ναι. Εντάξει, δεν για να πέσει. Ότι πηγαίνει, ναι, ο Παράσκος, ναι, και κάνει 4 στα 4. 4 στα 4 ο Παράσκος. Κάτι που δεν το περίμενες εσύ. Όχι, ήδη είχα διπλή ευκαιρία. Εγώ το είχα γκολ και over. Τι με νοιάζει εμένα τι το έχεις εσύ. Σου λέω δεν το περίμενα το 4 στα 4. Χάσαμε την Ξάνθη. Χάσατε την Ξάνθη. Πού να περιμένεις ότι η Ξάνθη. Γιατί τι είναι η Ξάνθη. Μεγάλη διαφορά από τον Απόλλωνα έχει, δηλαδή τι έχει. Φίλε, είναι πεσμένος ο Απόλλωνας στα μάτια σου. Πεσμένος είναι, έπεσε ο Απόλλωνας. Ναι. Και... Ό,τι το βλέπεις τώρα να παίζει. Να μην παίξει, να το παρατήσω, πάνε εκεί στην Κηφισιά να πίνουν καφέ. Τι. Όταν βλέπω την Ξάνθη με τον Ολυμπιακό να έρχεται χ, ναι, και μάλιστα να προηγείται. Η Ξάνθη έδωσε τον υπερπάντων αγώνα. Και γενικά να κάνει καλά παιχνίδια, ναι, στο πρωτάθλημα. Ναι. Έχω απέτηση το τελευταίο να του κερδίσει. Εντάξει. Και τον Μπόκ θα χάσει. Έχω απέτηση. Βράσε τι έχει απέτηση. Ομάδα είναι. Ομάδα. Ξάνθη είναι. Τι είναι. Χωριό είναι η Ξάνθη. Πάει κάνει δύο νίκες, θα χάσει το άλλο. Α, στην Ξάνθη τώρα. Την Ξάνθη την πιάσει πια η κατάλληλη. Η ανάλυση σου για τον Άρη αυτή είναι. Ότι καλά που έχασε. Και τι έπαθε που έχασε. Καλά είναι. Δεν ξέρω, ειλικρινά, απορώ όλες φορές. Τι ανάλυση να σε κάνω σε αυτό το μάτσο, κόκκινε. Μέχρι για χαϊβάι να κάνω εγώ σε αυτό το μάτσο ανάλυση. Για χαζό μέγες. Στο Ατρόμητο, Παναθηναϊκό, στον Ατρόμητο θα κάνεις. Πάμε. Τι ανάλυση να κάνεις. Ό,τι θες. Ολόταμα, ό,τι θες. Αυτό που είπε ο Διούδης, ξέρουμε που χτυπάει τα πέναλτι ο. Αυτό δεν είναι ανάλυση, ρε. Ότι ο καλύτερος παίκτης Παναθηναϊκού είναι ο Κάτσε. Πήρε το κέντρο με δύο χάφου Παναθηναϊκός έναντι τεσσάρων. Του Ατρομήτου, ο οποίος να πούμε κάτσε, έχει και επιθετικά, έχει γίνει ο Καντέ, να πούμε ο Λευκός Καντέ, ο Αλβανός Καντέ, να πούμε του Παναθηναϊκού, εκπληκτική καριέρα. Τον πιστεύει. Ναι. Ένας Παναθηναϊκός, ένας Παναθηναϊκός με τον Μπουζούκι που πρέπει να του βρούμε. Σταμάτα λίγο να μιλήσουμε για μπάλα, να σου πω. Πού γάμο το κεφάλι σου, ρε γάμο. Όταν έχεις έναν άνθρωπο, όταν έχεις ικανότητες. Και έχεις και έναν άνθρωπο ο οποίος σε πιστεύει. Ποιος είναι οι ικανότητες, για ποιον μιλάς τώρα. Μου κάτσε, έχει ικανότητες ποδοσφαιρικές. Τι ικανότητες έχει, πρόεδρε. Ποδοσφαιρικές, χαρίσματα. Χαρίσματα έχει. Λοιπόν, τι χαρίσματα έχει. Και έχει. Και το βγάζει και μπροστά και κάνει και τον γκολ. Και ναι, τον Δόνη ο οποίος τον πιστεύει. Ναι. Είναι ό,τι καλύτερο για αυτόν. Παρακάτω. Ο Μπουζούκης είναι όλο το χρήμα. Γιατί. Ο Μπουζούκης, άμα πάρει τον Ζαρτζαβατίδη, πώς το λένε, τον άντρα της Πατουλίδου. Και πάρει να πούμε για τον προπονητή που έχει, να τον πάρει ο Κουτσολάκος, πώς το λένε αυτό που έχει. Κουτσολιάκος. Κουτσολιάκος που έχει πολύ καλούς γυμναστές, που έχει κάνει τον κουλούρι να πετάει. Ο Μπουζούκης είναι ο νέος Δωμάζος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ιεροσιλία. Ρε άκου τώρα τι Ιεροσιλία. Στο λέω εγώ. Δωμάζος. Βρε άκου τι σου λέω εγώ τώρα. Ο Μίμης Παπαϊωάννου καινούργιος. 60 παλιά. 60 έχει και 70 έχει. Και πάσα καλή έχει και καλό πόδι αριστερό και στο γκολ έρχεται και έκρηξη έχει. Και άμα δυναμώσει λίγο και γίνει πιο αντράκι, να πούμε. Κάνει μυϊκή μάζα, αύξηση μυϊκής μάζας. Δύναμη, δύναμη, να γίνει λίγο τερατάκι όπως είναι ο Κουλούρης, αρκούδα όπως να πούμε. Όπως ήταν ο Καρέλης. Καλά, ο Καρέλης από τη μάνα του ήταν δυνατός. Ναι, εντάξει. Ο Κουλούρης από τη μάνα είναι δυνατός. Ο Καρέλης, είπα. Ναι, και ο Καρέλης από τη μάνα είναι δυνατός. Είχε δυναμώσει, ναι, πολύ κάποια στιγμή. Ναι, είναι από τη μάνα τους αυτή δυνατή. Δηλαδή αυτοί μπορούν 15 χρόνια να καυγαδίσουν και να το δίνουν τον άλλον. Ο άλλος θέλει γυμναστική για να φτιάξει. Αυτό σου λέω για τον Μπουζούκι. Και να το βάζει και ο κακό λύκο δεκάρι. Ποιος είναι ο κακό λύκο. Ο Οδόνης, σαν τον κακό λύκο είναι. Λοιπόν, να το βάζει ο κακό λύκο και χαφ δεκάρι και όχι στα πλάγια, θα κάνει παπάδες. Εγώ τον ξεχωρίζω από όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού και ο δεύτερος που ξεχωρίζω είναι ο Ζωβάνης που βάλε, και ο τρίτος είναι ο Στόπερ. Εμμανουηλίδες και τέτοια μπορεί τα παιδιά να βγουν λίγο πίσω γιατί θα τους προωθεί και ο Οδόνης. Ο Στόπερ αυτός ο πιτσιρικάς, πώς το λένε. Πώς το λένε το Στόπερ του Παναθηναϊκού, τον Έλληνα, ρε. Δεν μου έρχεται. Τι να σου έρθει, άμα δεν ξέρει. Άμα δεν μου έρθει, τι να σου έρθει. Αν σου έρθει καμιά κλανιά, θα σου έρθει στο μυαλό, τι να σου έρθει. Θα σου δώσω μια άλλη ποτέ. Ο Μαυρομάτη, τι να σου έρθει. Ο Μαυρομάτη έχει σωματικά προσόντα τρομερά και αυτό είναι στο πάρθυνο των ποδοσφαιριστών των νέων του Παναθηναϊκού που νομίζω θα κάνει καριέρα. Αυτά τα νέα τα παιδιά. Σ' ακούω εγώ. Επειδή άκουγα πράγματα και ποδοσφαιριστέ και όλο. Αφού τελείωσα τα παιχνίδια, έκανα ζάπινα αθλητική Κυριακή και το Open. Ρε φίλε, είναι δυνατόν τώρα να μου λέει ο Ντέμις το καλύτερο γκολ ήταν του παίκτη του Παναθηναϊκού. Δηλαδή δεν εξώθαμε το καλύτερο γκολ ήταν του Γιάκου από τον Μπαζιάννη. Τι μου λες. Γιατί κάνει κάτι το οποίο το θέλει. Ήταν μεγάλο σέντερφορ ο Ντέμις. Από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα. Ναι. Ωραία. Τον έχεις δει πως έχει γίνει τα μάγουλα. Από το λίπος. Τι λες ρε, αδυνάτησες. Φράστε αδυνάτησες από κοιλιά, σαν το Δημητριάδη θα γίνει. Κινδυνεύει με υπέρταση. Ας το λέω εγώ. Δεν ξέρει μπάλα ο Ντέμις να σχολιάσει.
Δεν ξέρει. Ποιο είναι το καλύτερο γκολ για σένα? Τι ποιο είναι? Είναι αυτό το καλύτερο γκολ. Το καλύτερο γκολ είναι το Ολυμπιακού το πρώτο. Δηλαδή, ο συνδυασμός. Φυσικά, τι άπο. Δηλαδή αυτό που κάνει ο παίκτης του Παζιάννα. Βράζει τη στιγμή που το κάνει. Το καλύτερο γκολ είναι το Ολυμπιακού στον ανοιχτό χώρο. Πάνε άλλο θέμα. Άλλο θέμα, παρακάτω. Παρεμπιπτόντως είναι το καλύτερο παιχνίδι του Ολυμπιακού για φέτος. Για μένα αυτό με κλαμία. Ναι, λες, ε. Το καλύτερο παιχνίδι του Ολυμπιακού φέτος με τον ΠΑΟΚ που έχασε 1-0 στο Καραϊσκάκι. Αυτό είναι το καλύτερο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Το καλύτερο παιχνίδι συνοδεύεται μόνο με γκολ. Βράστε τι συνοδεύεται τώρα. Το μπορώ συνοδεύεται να σου διηγούμε εγώ ιστορίες με ματσάρες του Ηρακλή που δεν κέρδισε ο Ηρακλής. Ναι. Σημασία είναι να κερδίσει. Το καλύτερο παιχνίδι που έχω δει εγώ τον Ηρακλή με τον Παναθηναϊκό το 2-2 που είχα στο πρωτάθλημα. Τέτοια παιχνιδάρα. Έφαγε 2-2 το Καραλαμπί. Δεν είδε το 6-0. Ποιο δεν είδε το 6-0. Δεν είδε το 6-0. Το 6-0. Το 6-0 είχε να κάνει με πτώματα. Είχε να κάνει με ομαδάρα ο Ηρακλής. Με Ζάιτς, μέσα με Σαραβάκους, μέσα με Καραλαμπίδες, Γρηγόριδες, σε φόρμα μέσα, άσε. Σαραβάκους το 82. Ποιο 82 ρε ηλίθιε. Ποιο 82. 84 ήταν. Ποιο 82. 82-83 ήταν. Όχι. Α, 80... δεν ήταν 83-84. 83-84 ήταν. Για να δω. Με Ταράσης. Ο Σαραβάκος δεν ήταν. Όχι. Αυτός. Το ήταν στον Πανιόνιο τελευταία χρονιά. Ο Ταράσης μπορεί να ήταν. Ο Ταράσης ήταν. Ο Ταράσης δεν ήταν κανένας μεγάλος παίκτης. Μπακ ήταν. Καλό μπακ ήταν. Καλό μπακ ήταν. Καλό. Ομαδάρα είχε. Είχε ομαδάρα. Πώς θα το κάνουμε ο Παναθηναϊκός? Με Γκμόχ μέσα, με. Με Ζάιτς. Με Ζάιτς μέσα που τον έφαγε ο Αλέφαντος εκεί τον Παπαδόπουλο, τον είπε. Σκότωσε τον. Πες το Ζάιτς. Τι. Πες το Ζάιτς. Ποιος θέλει. Πες ότι φταίει ο κύριος Λίζας. Ο Αλέφαντος είπε τον Παπαδόπουλο, σπάστε το πόδι. Και αυτός τον άκουσε. Και αυτός τον άκουσε. Πολύ έξυπνος. Ποιος είναι πιο έξυπνος? Ο προπονητής, ο οποίος είπε φάτε το πόδι. Φάτε το πόδι. Και του είπε, εμένα με έλεγε στον αρθητό πώς του το είπε. Ένα χιλιόμετρο περπάταγα στον αρθητό, καλά κάνουμε ένα bypass μου λέει. Τι bypass δεν Νίκο, αυτό λέει το χιλιόμετρο είναι λέει bypass. Τι bypass, ανοίγουν οι αρτηρίες. Και μου λέγε, και τον είπα λέει στο κέντρο του γηπέδου να είναι, κοντά εκεί να μην έχει πολυκοσμία και τα λοιπά, μην είναι η φάση γρήγορη και να είναι με φόρα και τα λοιπά. Θα πας λέει έτσι, κράξα του την κάτσε εδώ πέρα. Πήγε ο άλλος του την έκατσε. Πάει ο διάλειμμα. Έλα, έλα, πάνε σε διάλειμμα. Σκατώ. Εδώ είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόν 101 και Mark Watch Αργωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά, ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85-27-27. 9.55 και είναι το μήνυμα στο 54-340. Μετρόπολης 95,5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε. Να διαβάσω λίγο μηνύματα. Ράπου Ηρακλής, θα σου θυμίζω τον περσινό Απόλλων που πήγε να ανέβει παραλίγο να έπεφτε. Ο Λεφτάς δεν είναι όπως τα έλεγε ο κόκκινος που κάνει μούγκα. Εγώ δεν κάνω μούγκα. Τι κάνεις? Εγώ είπα πριν από ένα μήνα να φύγετε όλοι. Άσε ρε κόκκινε. Άσε, αυτό δεν είναι απάντηση. Να φύγετε όλοι. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι μια εταιρεία, δεν πάει να φύγουμε όλοι, την κλείσουμε την εταιρεία. Πώς θα φύγουν όλοι? Πες μας ο Κουβαρντάς τι κάνει, πού είναι τα λεφτά? Πληρωμένοι παίκτες είναι. Μέχρι πριν από ένα μήνα. Άσε ρε, πριν από. Ναι. Και εγώ πριν από 5 μήνες μπορεί να είμαι πληρωμένος με μια δουλειά και τώρα να μην είναι. Άσε πριν, τώρα τι είναι. Σου μιλάω υπεύθυνα. Όχι, δεν μου μιλάω. Θα ρωτήσω. Α, αυτό, ναι, θα ρωτήσω. Κοίταξε, οι περισσότερες επιχειρήσεις. Ρε Αντώνης Παπαδόπουλος που είσαι. Παίρνει πόσες ποδοσφαιρικές ομάδες έχουν τους παίκτες πληρωμένους στην ώρα τους. Με ενδιαφέρουν οι άλλες ομάδες ή ο Ηρακλής που είναι πέμπτος από το τέλος, έκτος. Μέχρι πριν από ένα μήνα. Με ενδιαφέρον το Προποτζίδικο, με ενδιαφέρει τι με ενδιαφέρει. Η Καλονή, δεν με ενδιαφέρει. Θα μου πεις και τον Ηρακλήδη, είναι δουλειά μου. Πες μου εσύ που είσαι και Ηρακλήδεας. Είναι πληρωμένοι παίκτες τους τελευταίους 2 μήνες. Ξέρεις ή δεν ξέρεις? Τον ένα από τους 2 ναι. Τον τελευταίο δεν ξέρω. Για ένα μήνα δεν τίθεται θέμα, ρε κόκκινε. Γι' αυτό ρωτάω σου, μέχρι πριν από ένα μήνα ήταν πληρωμένοι. Αυτό σου λέω. Τελείωσε. Ο Δόνης κοντράρει το Ραπτόπουλο στην ανάλυση. Πες μου για το σύστημα στο πρώτο ημίχρο του Παναθηναϊκού. Όχι, okay, εμένα μου κάνει εντύπωση και θέλω απάντηση από τον Κωστή. Πώς μπορεί μια ομάδα με 2 χαφ στο κέντρο να πάρει το κέντρο απέναντι σε 4? Δεν το πήρε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Εννοείται. Αυτός πήγε να κάνει αυτό που έκανε με τον Άρη. Έβαλε 4 χαφ, έναν εξάρι και 3 οχτάρια. Βασιλακάκι, Νάτσο πολύ καλό και Μπουζούλατζι. Ωραία. Ο άλλος είχε κάτσε δόνι. Ο Μπουζούκης σαν δεκάρι. Εντάξει, δεν τρελαίνομαι με τα μαρκαρίσματά του. Χατζηγιοβάνιδες και Χατζηθεοδωρίδες ερχόταν πίσω, αυτοί εδώ, αυτοί κάπως σώσαν την κατάσταση αμυντικά. Λοιπόν, και ο Μπρούνο, ο οποίος είναι παιχταράς, πρέπει να του βρει ρόλο όμως. Γιατί μια αριστερά, μια δεξιά, μια δεκάρη, πολύ μεγάλες κινήσεις στον αγωνιστικό χώρο, χάνεται τακτικά ο Μπρούνο. Εντάξει, 4-4-2 με τον Μπρούνο ελεύθερο. Εντάξει. Ο Μπρούνο είναι κυκλοθυμικός. Τι είναι, τι είναι, περιόδο περιμένει. Τι θα σου πω. Έχει παιχνίδια τα οποία είναι ο ηγέτης ομάδας. Ναι. Και παιχνίδια που χάνεται. Ο Μπρούνο πρέπει να παίζει σε μια μπάντα. Μ' άκουσες? Ναι, δεν μ' άκουσες. Και παιχνίδια που χάνεται. Ναι, άκουδο. Ο Μπρούνο πρέπει να παίξει μια μπάντα. Ένα ρόλο.
να μαρκάρει τον μπακ και να βγαίνει και να χώνεται μέσα. Ο Μπρούνο σε αυτό το μάτς ήταν σε πολλά τετραγωνικά μέτρα, σε ένα ρόλο 4-4-2, πάω που να είναι, πάω αριστερά, δεξιά, βγει. Δεν ήταν, ήταν άναρχος ο ρόλος του Μπρούνο εχθές, να πούμε. Ωραία. Μ' αρέσει ο Παναθηναϊκός με 4-2-3-1. Χατζηγιοβάνι, Χατζηδεοδωρίδη και Μπουζούκι δεκάρι. Και ο Μακέδα καλός, εκτελεστής. Μ' αρέσει. Πολύ καλός ο Διούδης εχθές. Έδειξε ότι το χτύπημα στο κεφάλι το έκανε καλό, δεν το έκανε κακό. Και κάτω από την αιστεία. Είναι ηλίθιος, τι είναι ηλίθιος. Το χτύπημα στο κεφάλι. Μια χαρά τον έκανε καλό. Δεν τον άφησε κανένα. Και βλέπω το Μαυρομάτι να ανεβαίνει πάρα πολύ. Ο Ινσούα είναι για μεταγραφή, για φίλημα είναι, παιχταράς. Εντάξει, Μαυρομάτης και Μπουζούκης είναι για μένα και ο Χατζηγιοβάνης η τριάδα αυτών που ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να φτιάξει. Σαρζαβατσίδης, γυμναστής από την άλλη μεριά στις ταχύτητες, να το δεις τον Μπουζούκη να πάει εξωτερικό. Ούτε είναι για την Ελλάδα αυτό το ταλέντο, στο λέω να το ξέρεις. Το άμα έχει τραυματισμούς και τη δει γκόμενος και χαζέψει στα 18, δεν ξέρω. Αυτό είναι θέμα παιδείας, είναι θέμα μάνατζερ, είναι θέμα οικογένειας, είναι θέμα αυτοπιθαρχίας κτλ. Σαν ταλέντο μιλάω εγώ τώρα. Παρακάτω άλλο λέγε, τι. Τι χτυπάς τα πλήκτρα, τι θες. Γράφω. Γράφεις την ώρα που κάνεις εκπομπή, γράφεις. Τα πάντα κάνω. Μπράβο ρε Γρηγόρη, σε δύο ώρες μέσα τα κάνεις όλα. Όχι, τι λες, φάει και κανένα σάντους και καμιά τουλούμπα με ένα γάλα πιες να πούμε. Ρε, ναι, άντε, καλά. Ναι, άντε, τελείωνε. Την ώρα που κάνουμε εκπομπή γράφεις, τώρα εγώ φουλάρω μέχρι ταχύτητα 180, έχω πιάσει εγώ εσύ. Γράφεις. Πω πω ρε φίλε μου, θέλω να μας γράψουν. Γράφει ρε. Για υπερβολική ταχύτητα. Το βόδι γράφει, το σιριζαϊκό το βόδι να πούμε, γράφει. Είμαι. Σιριζαϊκό βόδι. Για το ΣΥΡΙΖΑ που δεν αφήνανε να πλησιάζει κόσμος και πήρανε τέτοια μέτρα ασφαλείας. Καλά έκαναν. Καλά έκαναν. Ναι. Τον Τζον Κένεντι τον φάγαν λάχανο και ο Όσβαλτ και οι φίλοι του. Δεν θα πάρει τα μέτρα του ο πρωθυπουργός. Τι είναι, πρόεδρος και καπιταμελούς είναι. Τι είναι, φυσικά θα πάρει τα μέτρα. Και φυσικά όταν πάρει την εξουσία ξεχνάς και τις δημοκρατίες και όλα. Εξουσία έχει. Τι είναι κόκκινε. Ρε φίλε, τι. Μισό. Τι μισό. Ραπτόπουλε, γιατί ο δίπλα σου έχει τους λόγους του και δεν μιλάει, θα μας πει αν είναι πληρωμένοι οι παίκτες του Ηρακλή. Δεν σας είπα ρε παιδιά. Είπε τον τελευταίο μήνα, λέει, είναι ευχαριστώ. Αν τον τελευταίο μήνα πληρωθήκαν, δεν το ξέρω. Εσείς πείτε μου πόσες ομάδες είναι οι παίκτες πληρωμένοι και είναι πίσω ένα μήνα. Βράσει τον Ηρακλή, πάμε στα άλλα θέματα τώρα. Τελείως το είπαμε τον Ηρακλή. Ο Ρόβας θα το σώσει. Ο Ρόκας, πώς το λέτε. Είδε σε Λίβερπουλ, μάντζεστερ. Πώς δεν το είδα. Πώς σου φάνηκε. Τι πώς μου φάνηκε, έχασα τα λεφτά μου. Χι δύο είχα διπλή ευκαιρία. Καλά, ποντάρι στο. Τον Αστραχάν. Τον Αστραχάν. Εντάξει. Σου είπα, ο Κλόπ έχει τρώσει πάρα πολύ. Τι σου είπα. Και το βασικότερο απ' όλα. Δεν θα πάρει πρωτάθλημα ο Κλόπ. Μπορεί. Μπορεί να μην πάρει γιατί είναι καλύτερη ομάδα η City. Ξέρεις γιατί. Το βλέπω στα κόκκινα κάθε μάτς. Το φεγγάρι, τα άστρα. Το φεγγάρι είναι πράσινο, το ποτάμι είναι βαθύ. Άλλο σου λέω εγώ. Στις 6.500 τροφές είναι η Λίβερπουλ. Τρία χαφ να μαρκάρουν ψηλά και ξανά να κερδίζουν την μπάλα και ξανά να μαρκάρουν ψηλά. Μανά ξανά. Τρία χαφ. 4-3-3 μόνιμο. 4-3-3 μόνιμο. Εντάξει. Κάποια στιγμή λοιπόν χαλάει το μάτς και πετάει μέσα τον Τζακίρι. Λοιπόν. Αυτό το Κεϊτά Φαμπίνιο Βαϊλάντουμ επιμονή μου βάζω ψηλά να μαρκάρουν και να κάνουν δεν θα βγει στις 7.000 στροφές. Το καταλαβαίνεις ναι. Όποιος ποντάρει τι είναι νέξι και ξερός. Πετάει μέσα τον Αλβανό φατσα τον Τζακίρι να πούμε. Θα ρίξει και είναι Αλβανός πρώτης γενιάς να πούμε δεκαετία του 90. Έχει να φάει 10 μέρες, έχει κάνει τα βάρη να πούμε. Κάτι μεταξύ Αλβανού και... Και Ελβετού. Ό,τι Ελβετού ρε κόκκινε. Πώς λέγανε τον... Αυτό που σήκωνε τα βάρη τον Νότου. Μεταξύ Αλβανού και Πύρου Δήμα. Δηλαδή, Αλβανού. Ναι. Κοντός, δυνατός και τα λοιπά. Τεχνίταρος και μάλιστα πήρε ρίσκο και τον έβαλε σε θέση χαφ. Γιατί Σαλάχ, Φιρμίνιο, Μανέ δεν έκαναν. Αν ο Φιρμίνιο ήταν φορ, θα σου έλεγα θα το πάρει με κάτι. Κατά συνθήκη φορ. Του κόλου φορ. Καλά λέει ο Ασλαμάς και εγώ το λέω. Είναι ο, πώς το λένε, ο λιμιός της Λίβερπουλ, ο φίλος ο Ασλάμας. Εκπληκτικό, γιατί δεν θέλω. Τι, φόρνια για τη Λίβερπουλ τώρα, κατά συνθήκη. Μόνο που λες τη λέξη κατά συνθήκη, κατά συνθήκη. Ρε φίλε, η τριάδα μπροστά, Μανέ, Φιρμίνιο, Σαλάχ, εναλλάσσεται χωρίς να το παίρνεις πέντε γαμπάρι. Ναι. Δεν ξέρεις πότε παίζει αριστερά ο ένας, πότε παίζει δεξιά ο άλλος, ποιος είναι κορυφή. Ναι. Μην μπερδευτούν καμιά φορά. Καλά το λες. Τακτικά είναι καλά. Πάει ο Σαλάχ κορυφή, βγαίνει πίσω ο Φιρμίνιο, πατάει ο Βαϊλάντουμ. Και ο Κεϊτά πατάει, ο Φαμπίνιο όχι τόσο προς τα πίσω, αλλά αυτό το pressing στο κέντρο. Μανά ξανά. Τρεις διοργανώσεις, κύπελα, πρωταθλήματα κτλ. Ο άλλος πάει στις 3.000 στροφές. Είναι πιο δαντελένιος, πιο ξεκούραστος. Σε βάθος χρόνου μπορεί να σκάσει η Λίβερπουλ. Αυτό θέλω να σου πω. Αυτοί που περιμένουν οι Λιβερπουλίστες να πάρει το πρωτάθλημα. Τελειώσαμε, το είδαμε και αυτό. Κακό άλλο. Το χόρτο της γηπέδου
του γηπέδου της ΑΕΛ. Κακό το χόρτο. Του γηπέδου της ΑΕΛ. Ναι. Χειρότερο όμως το κουτόχορτο της ΠΑΕΑΕΚ. Αεξής από Νέα Σμύρνη. Τι θα πει αυτό τώρα. Κακό το χόρτο του γηπέδου της ΑΕΛ. Ναι. Στο γήπεδο. Ναι. Αλλά είναι χειρότερο το κουτόχορτο της ΑΕΛ. Τη γλίτωσε η ΑΕΚ χθες το παιχνίδι. Μεγαλανόπουλο, Μεγαλανόπουλο Μωράν στα ΚΑΒ και άλλοι είχαν Ζίζιτς, Ντέλετσις, Μιλοσάζεβιτς. Είχαν τον Μπεργκάν σε τρομερή φόρμα. Μπεργκάν σε τρομερή φόρμα, αλλά κακές εκτελέσεις. Ήταν και στις τρεις φάσεις τις μεγάλες της ΑΕΛ. Λοιπόν, 4-4-2 ΕΣΑΗ, ο Ζουνίδης θα τη χάσει τη θέση. Πότε με τα δεκάρια στα εξτρέμ, πότε με κανονικά εξτρέμ Κλωναρίδη και Πόνσε. Καταστρέψαν και το Λιβάγια. Χθλάσει ο Χουλτ, τη διαλύσανε την ΑΕΚ. Ο Μελισανίδης και ο Ζουνίδης τη διαλύσανε την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ μπορεί να βγει και πέμπτη. Δεν μπορεί να την περάσει δηλαδή και κανένα Πανετολικό και καμιά Ξάνθη, κανένα Άρης. Αν λέμε τώρα για τον Άρη, τέλος πάντων οι άλλοι πιο πολλές πιθανότητες έχουν. Τι είναι αυτό η ΑΕΚ. Χιαστούς ο ένας, χιαστούς ο άλλος, θλάσει ο ένας, θλάσει ο άλλος, έμφραγμα ο ένας, το πόδι ο άλλος. Την τζιτώσανε την ΑΕΚ. Σαν να πάρεις ένα μαξάκι 1200 και το πας να το ρημάξεις στο γύρο της Πελοποννήσου. Θα πας εκεί στη Μάνη να πάει καλή μηχανή. Τι να τρέτε την ΑΕΚ. Βρίστε τον Ουζουνίδη και τον Μελισανίδη. Το τσατσάκι του Μελισανίδη ο Ουζουνίδης. Ο οποίος, ό,τι τσατσάκι είσαι στη ζωή, την πληρώνεις την ύφη μετά. Εσύ την πληρώνεις. Το τσατσάκι, ο τσάτσος δεν την πληρώνει την ύφη. Το τσατσάκι πληρώνει την ύφη. Δεν έγινε εντάξει, τα λέω καλά. Ε? Εδώ μιλάς αλήθεια. Εντάξει, παρακάτω. Άλλο. Τη Ρουφιανιά όλοι την αγαπάνε, το Ρουφιάνο κανείς. Καλά, αυτό είναι παλιό. Εγώ για το τσατσάκι λέω. Κολλάει σε αυτό που λες. Τσατσάκι είπα, δεν είπα Ρουφιάνο. Το Ρουφιάνο είναι μηνύσιμο, δεν είναι. Δεν είπα εγώ, δεν το παραλληλίζω. Λέω ότι αυτό πράγμα. Και όποιος αεξής τολμήσει, Παπαγιανόπουλε, περαστικά στη μαμά. Λοιπόν, όποιος αεξής τολμήσει και πει κακό παίκτη για παίκτη τη Σάκη είναι τουλάχιστον άμπαλος. Ή άμπαλος είναι ή κατευθυνόμενος είναι. Να την πέσουν στους παίκτες. Οι παίκτες κάνουν τον υπερπάντων αγώνα. Πόσο σας πονάει το μεγαλείο του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, η ομάδα με την καλύτερη πορεία το 99, ναι. Ούτε χουντέμπλεϊ, ούτε τίποτε. Πόσο πονάει η ρεπληρωμένα σκουπίδια του Ρώσου. Ρε εσύ πάνω φορτούνι. Θα σου έλεγα για το ιδίο της μαμάς σου σε ένα μεσημεριάτικο, αλλά επειδή ο χαρακτήρας μου και η ανατροφή που πήρα από τον πατέρα μου είναι πάρα πολύ καλή. Έχει μεγαλώσει με γαλλικά και πιάνο. Λοιπόν, γι' αυτό, επειδή έχω μεγαλώσει με έναν μπαμπά ο οποίος ήταν πολύ ευγενικός άνθρωπος. Λοιπόν, θέλω να σου πω φιλαράκι, μεγαλεία δεν έχει καμιά ομάδα στην Ευρώπη. Αν μπορεί να μιλήσει για κάποια σοβαρές καταστάσεις ο Παναθηναϊκός, οι άλλοι είστε για τα σκουπίδια να πούμε. Οι άλλοι δεν κάνετε τίποτα. Άστε τον την παραμύθα εσείς. Τίποτα δεν έχετε πετύχει, αυτή είναι αλήθεια. Τώρα μιλάει τώρα ο Ολυμπιακός για Ευρώπη. Τους δίνετε το παραμύθι του πρωταθλήματος που χάνετε. Σήμερα θα στείλετε γορίλες στη Λεβαδιά να το κάνουν το παιχνίδι έτσι για να φάει ο ΠΑΟΚ μείον 3. Δεν θα έχουμε γοριλομαχία. Γοριλομαχία θα έχουμε αύριο. Σήμερα. Ρε φίλε. Οι γορίλες του Σαββίδη, οι γορίλες του Μαρινάκη και οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ οι άλλοι πάνε να δουν το μάτσι φουκαράδες. Έμαθες τι έγινε, ναι. Σε ένα ζωολογικό κήπο στην Αθήνα. Τι έγινε. Δραπέτευσαν. Δύο τζάγκουαρ. Δύο τσιτάχ. Τζάγκουαρ ήταν. Τσιτάχ. Τζάγκουαρ ήταν. Τσιτάχ είσαι εσύ. Δύο τσιτάχ. Έχει φάει πολλά στα σουβλατζίδικα εσύ. Τσιτάκ. Δύο τσιτάκ. Και να κάνουν να τα σκοτώσουν γιατί λέει. Καλά κάνα και τα σκοτώσανε. Εγώ με πόνο ψυχή το λέω, αλλά καλά όχι, γιατί. Μα δεν καταλαβαίνω. Μπορεί να φάνε κανένα παιδάκι τα τσιτάκ. Μιλούσε αυτό ο οποίο το ένα το μεγάλωσε με μπιμπελό. Μπιμπελό, μπιμπερό λέγεται. Μπιμπελό είναι άλλο. Μπιμπερό λέγεται. Μπιμπελό είναι η φαλάκρα. Α το μπιμπελό. Μπιμπερό λέγεται. Λέγε παρακάτω. Μπιμπερό. Μπιμπερό. Okay. Όχι μπιμπελό, λέγε, ναι. Λοιπόν. Τρία με έξι λεπτά για να δράσει το αναισθητικό. Οπότε θα υπήρχε κίνδυνο. Ναι. Οπότε καλά. Και εγώ αυτό θα του ρώτησα. Γιατί δεν το έδεσε στο φουκαριάρκο το τζάγκουαρ ένα αναισθητικό να πούμε. Γιατί θέλει 3 με 6 λεπτά να δράσει. Εντάξει, οπότε έπρεπε να το σκοτώσει. Και είναι πάρα συμβαίνουν πολύ αυτά. Και εγώ δεν απολύθηκα. Αλλά προκειμένου να φάει κανένα παιδάκι. Καλά, Πασόκο άμα έτρωγε δεν με πειράζει. Κανένα παιδάκι να έτρωγε. Ήταν. Πασοξίκη του Πολυτεχνείου, κανένα 70, ας τον έκανε κομμάτια, ροσμπίφ να τον έτρωγε. Κανένα παιδάκι μη φάει. Πάλι παρακάτω. Τελείωνε με τον καφέ. Δύο ώρες να πιει τον καφέ. Το μάγουλό σου κατέβει μέχρι τα βυζιά από το πάγο. Τελείωνε, ρε. Είχε τα ρακί εκεί πέρα στην Πορφύρα. 500 ρακί. Πού τα βάλατε με τον άλλο τα ρακί, ρε. Τι ρακί είναι αυτό. Και να ένα ρακί και δεύτερο ρακί. Και τρίτο ρακί. 12 και 10 βαρέναν οι ώμοι μου εμένα. 2,5 ώρα φύγαν οι λεφτοί από εκεί πέρα. Τι πιάτε ρακί, ρε. Το ρωτά τον άλλον, τι πιάτε, δεν θυμάμαι, λέει. Έπλεξες με τον κόκκινο, λέω, πού να θυμάσαι. Κλείνει η παρένθεση. Πόσα ρακί ήπιατε. Πόσα, καμιά 7-8. Πόσα. Καραφάκια. Τέσσερα. 14 καραφάκια. 14, πού τα βάλατε 14 καραφάκια. Ρε φίλε, τι να σε κάνει ρακί. Τι να σε κάνει ρακί. Ρακί είναι 15 γράδα. Γράδα. Ψηλό είναι δηλαδή το ρακί.
Πολύ χαμηλό, δεν είναι. Ελάχιστο είναι απνοώ. Σαν να πίνει μπύρα. Σαν να πίνει μπύρα τώρα εκεί. Και πιο ελαφρύ. Τι είναι αυτή, πώ αντέχετε. Ναι, άμα δεν δούλευε το πρωί θα καθόμασταν. Ναι, λέω πώ αντέχετε, λέω αυτό. Τι αντέχετε, μια. Ξέρε, βαρέναν οι όμοι μου εμένα. Ξυπνήσαμε άλλοι άνθρωποι. Ξύπνησε και καλά την άλλη μέρα. Πλάκα μου. Εκεί φαίνεται το καλό ποτό. Τι καρκαντούρα είσαι, ρε. Το καλό ποτό. Μα τι καρκαντούρα είσαι. Το καλό ποτό. Το καλό ποτό. Εκεί ναι, τι. Αν ξυπνήσει την άλλη μέρα και δεν έχει μονοκέφαλο και χιλιαδιό, εκεί φαίνεται αν είναι καλό. Τι ποιότητα είναι. Τι είναι αυτή, τι γορίλε είναι αυτή, ρε. Τι αντοχή είναι αυτή, μια χαρά άνθρωπο είναι, πλάκα μου κάνει. Τι μια χαρά άνθρωπο. Ξυπνάω, λέει, 5 ώρα το πρωί μου κάνει, πάω στη δουλειά, λέει, τραβάω 2 ώρα εκεί. Πάω στην προπόνηση, λέει, το βράδυ, λέει, ξέρω εγώ, τραβάω και άλλα 2 ώρα εκεί. Και κοιμάται ήσυχο. Όχι σε και σένα. Και 2 ώρα πάει εκεί, και ξυπνάμε 5. Βιονική ύστερα, κερατάδε. Γιατί βιονική, ρε. Τι είστε εσεί, ρε. Τέλο πάντων, πάμε σε άλλα θέματα. Και ρε. Τέλο πάντων, και ρε. Τι βιονικό. Και ρε. Από τι κατασκευαστήκατε, ρε. Δεν είμαστε. Δεν είμαστε. Να μην πω σαν και σένα. Εντάξει. Στο εργοστάσιο τη Σκάνια σα φτιάξαν εκεί. Πώ τη Σκάνια. Φορτηγά είστε, ρε. Εντάξει, παρα... πρόσεχε. Το ναι, λέω. Ναι. Παραγγέλνει κάτι. Ναι. Εγώ λέει, θα πιω τσίπουρο με γλυκάνισο. Εγώ. Ποιε δρακί είναι τώρα. Ρε, ένα ήπια. Καλό. Όχι, λέει. Δύο ήπια. Ένα ήπια. Δύο ήπια. Όχι, και το άλλο το κατάπιε εσύ. Δεν πίνω, ρε, γιατί δεν τα μπερδεύω. Κάψε και το πούρο σου. Με έφερα ένα πούρο. Καταρχήν ήρθαμε τσιγάρα. Τσιγάρα, δε... τσιγάρα. Α, τσιγάρα, ναι. Λοιπόν, δεν ήρθαμε πούρο. Με έφερε άνθρωπο να με κεράσει ένα πούρο να μην το καπνίσω. Πώς βέβαια, άμα είναι, και... πάρω σπίτι... άμα είναι κερασμένο, γιατί να μην το καπνίσει. Καλά έκανε. Το πούρο. Το ξέρω ότι ήθελα να μα κεράσει και ουίσκι μετά και το λέω. Α, μετά από αυτά που είπε, τι θα βγάλει και την κερασμένη. Κράτα και την άλλη φορά. Τι είναι αυτή, ρε, πώ αντέχουν αυτοί οι καρκαντούιε να πούμε. Λέγε άλλο. Άλλο θέλω. Ρώτα τον Τερεπέγλου και τον Θόδωρο. Τερεπέγλου. Αυτοί δεν σα πιάνουν και όγκοι εσά. Και έχετε κάνει... Φάει τη γλώσσα σου, ρε παράδε τόσο... μας. Αύριο έχουμε με τόσο αλκοόλ, με τόσο αλκοόλ που πίνετε. Πού να βγει. Καταστρέψουν το καρκίνο. Είπε όμως ο καρδιολόγος εκεί που ήτανε. Πιέστε λέω όσο θέλετε, μας λέει. Μην καπνίζετε. Μην καπνίζετε, λέει ο καρδιολόγος. Επεμβατικός. Στο, πώς το λέγανε το νοσοκομείο. Διαβαλκανικό. Εκεί που είναι ο γιατρός του... του πρώην δημάρχου. Και έχουμε τον Φιλίππο. Ναι. Κατάλαβες. Άρα σου λέει μην καπνίζεις. Κόκκινε πιέσαι όσο θες, κιλάρα σου και κάνε φραγματάκι να πάθεις, θα σου βάλω το σολιδάκι, θα σε γλιτώσω. Άλλα θέματα έχεις να μας πεις. Για τον Ελευθερόπουλο τα έλεγα τα μαντάτα. Ότι είναι να πούμε νούμερο. Δεν τα ήθελες να τα ακούσεις. Ότι είναι ηθοποιός. Τι είναι για να παίζει με του Κουτσομίτη τις ταινίες να πούμε. Λάς, δεν μ' ακούς. Δεν μ' ακούς. Δεν μ' ακούς. Θέλω μπιφτέκι στον Ελευθερόπουλο γιατί είχε τη μέση και δεν έπαιρνε λεφτά από τον Ηρακλή. Ρε μπιφτέκι. Άσε την ιστορία. Δεν είναι για προπονητής. Ο άλλος που πήρατε είναι καλός. Δύο τζάγκουαρ, όχι τσιτάχ. Τζάγκουαρ σε λέω ρε κόκκινε. Τι τσιτάχ. Τα τσιτάχ τα έτρωγε στην Τούμπα εσύ σε μορφή γύρου. Άστα τα τσιτάχ. Και τέβασε και μουστάρδα και μπούκο. Γι' αυτό εσύ δεν σε πιάνει ούτε αρρώστια ούτε τίποτα. Είσαι εκπαιδευμένο εσύ. Τόσα τσιτάχ μου είσαι φάει. Λέγε άλλα. Τι να πω. Βλέπει τον Πάοκ να δυσκολεύει να κερδίσει σήμερα. Τον Πάοκ. Με τον πίσει βαρδεκάρι. Παίζει ο Βιερίνια. Ο Τόσκα παίζει εκεί. Ο Μάτο παίζει. Ναι. Το πάρει δύσκολα, το πάρει. Ένα μηδέν το πάρει. Πόσο και αυτές είναι, δηλαδή είναι επικίνδυνο στα προγνωστικά, ειλικρινά. Τι επικίνδυνο στα προγνωστικά. Δηλαδή, πώς μπορεί να χαλάσει αυτό το γκολ γκολ και over το οποίο πληρώνει. Πώς γκολ γκολ, πώς θα φάει. Καταπληκτικά. Πασχαλάκι, πώς θα φάει γκολ, τι γκολ γκολ. Ρε φίλε, θα το παλέψει ο τέτοιος. Τι παλέψει. Θα το παλέψει, εγώ το λέω και να μειώσω τον πάγο. Να πάω εγώ παλέψω. Ένα τρία. Να παλέψω εγώ με τον Καρπόζη, λέω καμιά ελπίδα. Θα με κάνει μαύρο στο ξύλο. Τι να παλέψει. Και ο Λεβαδιακός, άσερε. Και τι να παίξει, ρε φίλε, το διπλό δίνει. Μην παίζεις, ρε κόκκινε. 1.45. Άλλο να παίξεις. Πρόσεχε λίγο. Θα πέσει ξύλο εκεί πέρα, αυτό παίξει. Πόσο το δίνει. Λοιπόν, το αυτό over δίνει 1.90. Ναι. Το goal goal δίνει 2.02. Που θα το πάρει 3. Πώς θα βάλει goal ο Λεβαδιακός. Θα βάλει, ρε φίλε. Το μάντζο center for, ρε κόκκινε. Θα βάλει. Δεν παίζει και ο Σαββατον goal. Δεν ξέρω, νομίζω δεν παίζει. Τι μάζε, ρε. Θα βάλει 1-3 το μάτς. Τι είναι λέει? 1-3 το μάτς. Ναι. Ναι, ρεπετησιόν. Άλλο είναι ρεπετησιόν. Ρεπετησιόν έχουμε. Ρεπετησιόν τι σημαίνει. Επανάληψη. Τι ρεπετησιόν. 1-3 που σου είπα την Πέμπτη. 1-3 τώρα. Ρεπετησιόν. Τώρα μα γίνει ένα 4. Ό,τι πει. Ρεπετησιόν. Πού τα μάθατε? Από τα κίτρινα αγγλικά μαθαίνω. Και κίτρινα γυαλέκα. Πήγαν 40 άτομα πήγανε κάτω να διαμαρτυρηθούν με τα κίτρινα γυαλέκα. Ας πούμε να βρωτε όλα τα γυαλέκα. Και σε πληροφορώ ότι στην Γαλλία από 120.000 που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 60 αυτή τη εβδομάδα. Τι σημασία έχει. Και λιγότεροι. Ναι. Αυτό τι σημαίνει ότι σταματήσαν να μάχονται. Απλά ο Μακρόν είναι πιο. Και υποχώρησε. Βάλει και είναι πιο μεγάλη χώρα. Θα βάλει τη γυναίκα του, τη μαμά εκεί.
Να καθαρίσει να πούμε. Ο Μακρόν έχει πρόβλημα τώρα. Τι πρόβλημα έχει. Ο Μακρόν έχει μεγάλο πρόβλημα. Πρόβλημα έχει. Ο Μακρόν είναι από την. Πρόβλημα έχει από τη μέρα που γεννήθηκε ο Μακρόν. Κάνει σεξ με τη μάνα του. Κυβέρνηση του Ολάν. Με βλέπει τη μάνα του σεξ κάνει. Πρόβλημα. Με μεγαλύτερη γυναίκα. Τι μεγαλύτερη γυναίκα. Πόσο μεγαλύτερη. Είναι μεγαλύτερη. Η μάνα του είναι. Αυτά είναι τα βίτσια του. Τι βίτσια, νορμάλ είναι αυτό. Με τι πάει με φίδι. Σε ορφανοτροφείο γεννήθηκε. Με φίδι πάει. Τι με φίδι πάει, ρε. Είμαι υποπόλο. 38 χρόνων άνθρωπο με φίδι. Αυτό θέλει, αυτό το έργο. Νορμάλ είναι, ρε. Ο Μακρόν. Γιατί εσύ είσαι νορμάλ. Άμα πάω εγώ τώρα 50 χρόνια με μια 75 νορμάλ θα είμαι. Αφού αυτό μπορεί να σ' αρέσει. Τι να με. Αφού εγώ δεν σ' αρέσει. Είναι νορμάλ αυτό. Εμένα δεν μου φαίνεται. Ό,τι σε ευχαριστεί. Τι ό,τι σε ευχαριστεί. Εγώ έχω μια φιλοσοφία. Λέω από τη στιγμή που κάτι δεν προσβάλλει και δεν ενοχλεί, δικαίωμά του είναι. Αυτό σε ορφανοτροφείο γεννήθηκε. Μάνα δεν είχε να του κάνει νάνι νάνι. Ρε πανάθεμα τη φούρια σου. Ρε εδώ φανά γεννιούνται και δεν πάνε με 30 χρόνια μεγαλύτερες γυναίκες. Φανά δεν γνωρίζει μάνα. Πάει μια γυναίκα άντρα 5 χρόνια αυτός μεγαλύτερη. Δεν, φίλε, δεν ξέρεις τι, την ψυχούλα του και το μυαλό του. Ποια ψυχούλα του ρε δεν έχει. Και αιματοκύλησε μια Γαλλία ψυχούλα. Ολόκληρη. Μια, τι αιματοκύλησε. Άλλο θέλω να σου πω τόση ώρα. Το φελό. Αυτό παραιτήθηκε επί Ολάν. Ναι. Για τους φόρους οι οποίοι μπαίναν στους πλουσίους. Mm. Ήταν τότε που ο Ζεράρ Ντεπαρτιέ. Ποιος, πώς. Ο Ζεράρ Ντεπαρτιέ. Ναι. Ποιος, ο Γιακουμίδης. Όχι, ο Γιώργος ο Γιακουμίδης. Α, ο κανονικός. Ο κανονικός. Ναι, ναι, ναι. Έφυγε, είχε πάει στο Βέλγιο. Ναι. Και μετά έγινε και Ρώσος πολίτης. Εντάξει. Λοιπόν, για τις φορολογίες. Τους λένε τώρα, τους κλείνουν το μάτι της Βρυξέλλης. Το λέει, βάλε και κανένα φόρο στους πλουσίους. Και εσύ εμείς τώρα, στα Σκόπια δεν πάμε τις εταιρείες. Περίμενε, βρε. Και βγάζουμε τη σημαία μετά. Τον λένε από τις Βρυξέλλες. Τον είπαν. Βάλε και κανένα φόρο στους πλουσίους, δεν γίνεται. Οπότε. Αυτός παραιτήθηκε γι' αυτό. Τώρα πώς το κάνει. Ξέρω εγώ τι με νοιάζει, με ένα Γαλλία ή με τι είναι, Τσίπρας να κάνει καμιά κολοτούμπα φλίπρα και το έχει, όχι να το κάνει, ο ναι. Ο Τσίπρας δεν έπρεπε να το κάνει στο Παλέντε Σπορτ είναι αυτή. Στο Καφτατζόγλε έπρεπε να κάνει, να κάνει του Κατσιπαναγίτα αυτά, να δούμε καμιά τρίπλα να πούμε. Αλλά από ό,τι είδα το Παλέντε Σπορτ δεν πολύ γέμισε. Τι να γεμίσει ρε, με λεωφορεία που. Λεωφορεία. Λεωφορεία που δεξιά και αριστερά. Ναι. Πήγε κανείς στην νομίζει. Πάει, πάει Πάοκ, δεν πήγε εκεί να χειροκροτήσει. Δεν πήγε, πάει Πάοκ να χειροκροτήσει. Άντε, δεν πήγαν εκεί οι Παοξίδες. Να τον γλύψουν εκεί, να ζητήσει καμιά φανέλα οι Παοξίδες. Από γλύψιμο. Α, δεν πήγανε. Ναι. Άλλο. Λέγε. Λοιπόν. Λοιπόν. Δεν έχω να πω τίποτα. Τι να πει. Σου είπα και για σήμερα για το παιχνίδι τι πιστεύω. Εσύ λες ότι. Η φίλη σου η Λίβερπουλ, γιατί ξέρω ότι τη συμπαθείς, δεν το παίρνει το πρωτάθλημα. Τον Κλόπ συμπαθώ. Ο Κλόπ είναι καψούρα, ρε. Αλλά είναι 4-3-3, βρέξει κιονίσει. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, βρέξει κιονίσει. Είδες ότι διόρθωσε την άμυνά του. Πολύ. Σε εντυπωσιάζει αυτό. Ναι, δεν βγάζει τα μπακ πολύ ψηλά και δηλαδή, τα δύο. Ναι, βλέπω και. Πατάνει δύο χαφ περιοχή, ο άλλος ο Φαμπίνιο κάθεται πίσω. Πείτε ότι είναι. Με δύο στόπερ και ένα μπακ. Πείτε, ναι, 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 πείτε ναι. Ότι είναι μια φελάδα που. Μια ακόμη φελάδα που λέει ο Κόκκινος. Ναι. Δεν είναι σαν να μας άκουγε και που έλεγες εσύ. Θέλω να πάω σε μια συνέντευξη τύπου να τον πω ρε κερατά. Θα κάνεις ποτέ άμυνα και τι πρόβλημα είναι αυτό. Μπράβο, Γρηγόρη. Σε περίμενε ο Κλόπ να πας σε συνέντευξη τύπου. Το άκουσε. Στον Ελευθερόπουλο δεν πάει να κάνεις. Θα πας στον Κλόπ. Να πάω να κάνω μπράβο, τι. Μπράβο, να ρωτήσεις κάτι να το πεις. Σε ποιο έργο θα φτιάξεις. Εγώ δεν διοικώ. Ομάδες. Εγώ είμαι φίλαθος μιας ομάδας, ο παδός της. Φίλαθος, απαράδεκτο να είσαι φίλαθος. Γιατί? Δεν κάνει, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό να είσαι φίλαθος. Και τι είναι σωστό να είσαι. Κρατάς μικρόφωνο και είσαι φίλαθος, απαράδεκτο. Γιατί? Τι γιατί. Ποιο είναι το κακό. Βάζεις συνέστημα στη δουλειά σου. Απαράδεκτο. Καθόλου. Δεν βάζεις. Καθόλου. Σίγουρα. Βέβαια. Το αποσύρω. Δεν κατάλαβα. Το αποσύρω. Ποτέ έβαλα συνέστημα στη δουλειά μου. Τα στραβά τα αναφέρω, τα καλά τα αναφέρω. Τελείωσε. Δεν κατάλαβα. Εντάξει, μ' αρέσεις. Δεν λειτουργώ με τα θέλω μου. Μπράβο. Μα αυτό σε προλαβαίνω γιατί. Μα δεν με συγχωρείς. Τον κυκωτισμό έχεις να πούμε γι' αυτό, ναι. Φίλε, ασχολούμαι με το στοίχημα μια ζωή. Ναι, όχι, με το κουμάρι. Με το στοίχημα. Γιατί ντρέπεσαι να το πεις κουμάρι. Εγώ που παίζω λέω κουμάρι. Ναι, ρε φίλε, όχι. Γιατί παρεξηγείς. Γιατί ο κόσμος παρερμηνεύει τις έννοιες. Ναι. Ασχολούμαι με το στοίχημα μια ζωή. Ναι. Με είδες ποτέ να λειτουργώ με συνέστημα. Στα τόσα χρόνια με ξέρεις. Όχι. Είσαι επαγγελματίας κουμαρτζής. Δηλαδή. Ναι, εντάξει, όχι, όχι. Ακόμη, ενώ, και, ακόμη και η χρονιά που έδωσε τον Ηρακλή διπλώμα στον ΠΑΟΚ. Ναι. Το βλέπα το έργο, ρε φίλε. Δηλαδή, ένα. Αν δεν έχεις και το feeling. Δηλαδή τώρα. Μη με λες feeling, ρε, ελληνικά μιλά, ρε. Το ένστικτο. Ένστικτο. Χτες έπαιζα διπλό τη Τζένοα μέσα στην Ρώμα. Την Τζένι. Τζένοα. Δεν κατάφερε να κρατήσει. Ναι. Προηγήθηκε δύο φορές. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν είναι λάθος παίξιμο. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Άλλο τι ευρωπαϊκό είδες. Τι είδα, καταρχήν είδα τη Χέρτα. Γιουβέντους είδες, Γιουβέντους. Είδα τη Χέρτα και με εκνεύρισε, δηλαδή δεν μπορεί ρε φίλε. Δηλαδή μία η Ξάνθη και μία η... Κέρδιζε ρε φίλε, προηγήσε κόντρα στην Στουτγκάρδη η οποία είναι χάλια. Ναι. Και στο γυρίζει. Ναι. Απαράδεκτο. Αυτοί έτσι παίζουν ανοιχτά ρε. Και είδα και... Γιουβέντους είδες. Το παιχνίδι, παράλληλα έβλεπα το παιχνίδι της Χόφενχάιμ με την Gladbach. Τι έκανε το φιλαράκι μου.
0-0 έληξε. Αν και πιστεύω ότι το γκολ που ακύρωσε στην Gladbach έπρεπε να μετρήσει. Εντάξει. Πήρε πόντο το φιλαράκι μου. Εντάξει. Όχι, κοίταξε, είναι πολύ καλός προπονητής. Έχει μια ομάδα η οποία. Εγώ, αν με ρωτούσε τι θα το έπαιζα, δεν του ασχολείται με το στοίχημα γιατί έχω πάθει πλάκα μαζί. Α, θα το έπαιζε. Διπλό. Διπλό, ε. Γιατί πλήνω 3-50. Ναι. Είχε και παιχνίδι με τη Manchester City. Ναι. Το χάσει. Ναι. Θεωρητικά έχει μια βιολογική επιβάρυνση. Ρε φίλε, πώς καταφέρει και διαχειρίζεται τόσο καλά. Μ' αρέσει γιατί. Πώς δεν... διαχειρίζεται τόσο καλά το υλικό της ομάδος του, ναι. Και πώς μπορεί και τους έχει έτσι. Η ομάδα η οποία πίεζε περισσότερο ήταν η Hoffenheim. Τακτική πολύ καλός, καλούς γυμναστές και ορθολογιστής. Άσπρο αλεύρι, άσπρο ψωμάκι. Μαύρο αλεύρι, μαύρο. Δεν μασάει τίποτα. Μ' αρέσει. Όχι, και δεν κολώνει. Είναι ο μελλοντικός μεγάλος προπονητής της επόμενης δεκαετίας. Για μένα. Πολύ πιθανό. Τον βλέπω έτσι τον. Λοιπόν, υπενθυμίζω πριν πάμε σε διάλειμμα. Ναι, πες. Ότι μαζί μας είναι Σκιάρης Βαλοδήμων στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Εκεί που μπορείτε να αποκτήσετε Σκόντα, Kia, Hyundai με όφελο στα τέλη κυκλοφορίας για τα 3 πρώτα χρόνια. Και εορταστική προσφορά καθώς υπάρχει εγγύηση κατώτερης τιμής για όλους εσάς οι οποίοι μπορείτε να πάτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Ή να τηλεφωνήσετε τώρα στο 2310-596-596. Το τρένο του Μετρόπολης 95,5. Το 2310 για τα 390 είναι ειδικά. Σε 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνετε οριστική διαγραφή το αυτοκίνητό σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Αρκεί να έχετε μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκίνητου, θα σας δώσω την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή. Οπότε για οριστική διαγραφή 18133, για εσάς οι οποίοι θέλετε να κάνετε οριστική διαγραφή το αυτοκίνητό σας. Τα 390 είναι δικά σας. Υπενθυμίζω ότι είμαστε παρέα με τα μπαμπάτσικα, εκεί όπου το μέγεθος μετράει, εκεί όπου υπάρχουν ασύλληπτα μεγέθη. Δύο μπαμπάτσικα σάντουιτς με 5 ευρώ, εκεί όπου υπάρχει η μοναδική προσφορά, όπου παίρνεις ένα κλαμπ σάντουιτς, μια λιβανέζικη πίτα γίγας 30 εκατοστών, τρία φρέτα πιτάκια Ανατολή με γύρω χοιρινό ή κοτόπουλο και δώρο μια πέψη 1,5 λίτρου με 12 ευρώ και 99 λεπτά. Αυτό είναι για να φάνε 4 άτομα και να σκάσουν από το φαγητό. Θα τα βρείτε στην Αγίων Πάντων 28 με μοναδική ποιότητα, εγγυώμαι γι' αυτό, και με τηλέφωνο για παραγγελία στο 2310-510-045. Σάκη, χρόνια σου πολλά επί τη ευκαιρία. Πάμε στον κόσμο, μόνο δύο γραμμές βλέπω. Μπορείτε να τηλεφωνείτε, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον Αλέξανδρο. Τι γίνεται? Πολύ υπομονή, Αλέξανδρε. Υπομονή, έτσι, υπομονή χρειάζεται. Σιγά σιγά χαμηλά την μπάλα. Και ο Ηρακλής θα βρει το δρόμο του σιγά σιγά. Και ο Άρης θα βρει το δρόμο του. Και ο Παοκάρα μας θα βρει το δρόμο της. Αρκεί, δεν μας υπολογίζουν κάτω στην Αθήνα. Θέλω να σου πω κάτι. Ότι τελείωσε τα ψέματα, έχει την κάθαρση, μαζί με την αιμοκάθαρση, έχει την κάθαρση μετά την αιμοκάθαρση και θα καθαρίσει το ποδόσφαιρο πιστεύω τα επόμενα χρόνια. Και να δούμε καμιά στιγμή εμείς παοξίδες, γιατί 33 χρόνια, 34 χρόνια έχουμε να το πάρουμε και είμαστε διψασμένοι για τίτλους. Περίμενε, το ότι σήμερα... Περίμενε, σ' ακούω με προσοχή. Ναι. Το ότι σήμερα θέλουν οι συνοπαδείς σου να πάνε κάτω. Να δουν το παιχνίδι. Και ελοχεύει ο κίνδυνος της προβοκάτσιας και της τιμωρίας. Τι σου λέει? Επειδή συνέχεια μας έχουν στην μπούκα και μας έχουν στη μέση στη γωνία, θα μας τιμωρήσουν. Ποιος μου λέει εμένα ότι μπορεί να πάει να σε αξίσει ένας Ολυμπιακός εκεί πέρα και να βάλει κασκόλ του ΠΑΟΚ και να μπει με τα μέσα και να πετάξει κάτι και να τιμωρηθεί η ομάδα? Ποιος μου το λέει εμένα το προβοκάτσια? Μπορεί να μου την κοιηθεί κανείς? Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί, όχι. Άρα, ο Κωστής είναι εκεί ή είναι στο διάλειμμα έξω? Ακόμα διάλειμμα κάνει. Διάλειμμα κάνει. Ωραία. Mm. Άμα θέλεις, έλα σήμερα στη Μαρμίτα εκεί στο Λαϊκό Δικαστήριο να σε γνωρίσω, να σε κεράσουμε μια μπύρα, να τα πούμε από κοντά. Οπουδήποτε αλλού σε κερνάω εγώ. Εντάξει. Οπουδήποτε αλλού. Εκεί πρέπει να πληρωθώ για να έρθω. Κάποια στιγμή. Εκεί πρέπει να πληρωθώ για να έρθω, το ξέρεις. Πρέπει να πληρωθείς για να έρθεις. Έτσι για βόλτα δηλαδή δεν έρχεσαι. Αλέξανδρε, ό,τι θες, όπου θες. Στον Παζαγιάζα δώσουμε κανένα με ραντεβού. Ό,τι γουστάρεις. Το να κάνω και διαφήμιση όταν μαγαζί στο καπάνι. Θα μιλήσουμε Αλέξανδρε, να είσαι καιρός. Παρακαλώ. Ναι. Τι έγινε, φορτάσαν και πέσαν όλοι μαζί.
Λοιπόν, οι γραμμές είναι ελεύθερες. Εγώ διαβάζω μηνύματα και μπορείτε να τηλεφωνείτε. Μανώλης Παναγιώτου, είστε εμετικοί. Από Αθήνα λέει, μένω Θεσσαλονίκη, υποστηρίζω Ολυμπιακό και ενημερωνόμουν από εσάς. Έχετε ξεφύγει, τα βλέπετε όλα ασπρόμενα χωρίς δείγματα αντικειμενικότητας και ό,τι πει ο Ιβάν. Προμοτάρετε την κόντρα Αθήνα Θεσσαλονίκη με την αδικημένη Θεσσαλονίκη. Φυσικά, άσχετα αν φέτος έχουν ευνοήσει, σταματάω να σας ακούω, να σας βλέπω. Κάντε δημοσιογραφία αν θέλετε με όλα αυτά που λέτε και κάντε το ΠΑΟΚ FM ή ΠΑΟΚ Εφημερίδα Ντροπή. Μανολάκη, θα σου πω ένα πράγμα. Αυτά που έχεις ακούσει από εμάς, μακάρι να τα άκουγες και από αλλού. Δεν μ' αρέσει να περιαυτολογούμε, να λέμε τι καλοί που είμαστε και αν τα λέμε σωστά ή όχι. Αλλά αυτό το οποίο λες είναι αστείο. Δεν υπάρχει πουθενά κάτι το οποίο να του δίνει βάση και μπορεί να κάνεις ό,τι αγαπάς. Άδειο ήταν, λέει, το Αλεξάνδριο Μέλαθρο. Ούτε με λάθρο δεν το γεμίζει ο Τσίπρας. Μη γελάς εσύ, Μούτρο, μη γελάς. Ρε εσύ Γιώργο, εντάξει, οκ, okay, λάθος κάναμε, δεν ήταν... Ό,τι έκανες λάθος, πέρα. Τι έγινε. Δεν ήταν ζητάκ, ήταν η Τζάγκουαρ. Η Τζάγκουαρ ήταν Mercedes, ήταν εντάξει, κρίμα τα ζωάκια. Εντάξει, κρίμα είναι, αλλά μην φάει κανένα παιδί. Ελροειδή είναι και τα δύο. Θα μαλώσουμε τώρα για αυτά. Με μουστάρδα, ποιο είναι καλύτερο. Εσύ. Εγώ και δεν τρώω. Λέγεται μουστάρδα. Μη, άσε τα ίδια και τα ίδια. Ναι. Άλλο. Λέγε, φίλε, ναι. Ένα σκέπεσε. Ένα είναι στη γραμμή μόνο. Πριν ήταν 6, πήρε ο Αλέξανδρος και πέσανε. Ναι, ο Αλέξανδρος τι. Όχι ρε φίλε, δεν είπα εγώ τι. Ευτέ που δεν παίζει ο ΠΑΟ και δεν έχετε δουλειά εδώ πέρα. Παίζει σήμερα. Παίζει σήμερα. Ναι. Παρακαλώ. Και ο κομμουνιστής εδώ μάγεψε πάλι 30 κίτρινες φανέλες μόνο. Η ΑΕ Χαριλάου πιο πολύ κόσμο μαζεύει από ότι... Και τι λέει, πήγε άλλος και το πετάξαν έξω με τις κλωτσιές. Και τι περίμενε, το στρώσει το τραπέζι. Πάμε. Τι περίμενε. Κώστα. Ρε εξουσία δεν έχει χρώμα ρε. Δεν έχει ιδεολογία εξουσία ρε. Χαϊβάνι. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. 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 Ευτυχώς που δεν τον πιάνει τον κόκκινο η γράπα. Τίποτα δεν τον πιάνει και να μην τον πιάσει τίποτα. Γιατί καλέ μου άνθρωπο, πες μου ό,τι αγαπάς. Όχι, όχι, όχι. Τα μπιμπερό τα έκανες μπιμπελό. Τα τζάγκουαρ τα έκανες σιτά. Πού να σε έπιανε και η γράπα θα γινότανε. Καλά, αυτά συμβαίνουν, εντάξει. Ο άλλος έκανε το όχι, ναι, εσύ βρίζε εμένα. Όχι. Τι σχέση έχει ρε ο άλλος είναι γάτα. Με σένα τώρα θα συγκριθεί ο άλλος. Ήρθε εδώ με τον Ρωταπούλου, συνεργάστηκε ο άνθρωπος. Τι θα γίνει με τον Άρη. Ναι. Σωμένος είναι ο Άρης, φίλε. Α, εντάξει, να πανηγυρίσουμε τότε. Δεν είπα να πανηγυρίσεις, αλλά καμιά φορά στη ζωή πρέπει να ξέρουμε μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε. Το υλικό δηλαδή είναι για σωτηρία. Κοίτα, αν στις 16 ομάδες, 16 δεν είναι ομάδες. Ναι. Πέφτουν τρεις και ο άλλος παίζει μπαράς, όταν έρχεσαι από το σουφλί και το διδημότικο μπλουζ, κοιτάς πρώτα αυτό. Δεύτερον τον κοιτάς... Τον Ιούλιο και εγώ σκεφτόμουν αυτό που λες. Αλλά σε ρωτάω κάτι, το υλικό αυτό είναι για να σωθεί που είδες εσύ. Το υλικό αυτό ναι. Είναι να σωθεί άνετα, ναι. Για ποια θέση είναι. Για 8η-9η. 8η-9η. Ναι, ναι. Μάλιστα. Μα εγώ το λέω 2 μήνες, εσύ τώρα το λες. Ναι. Δηλαδή ποιους βάζεις, 5 με 8 ποιους βάζεις. 5 με 8 βάζω την Τρίπολη οπωσδήποτε. Βάζω πάω Ολυμπιακό ΑΕΚ, Παναθηναϊκό Ατρόμητο, Τρίπολη, Ξάνθη, Πανετολικό και μετά βάζω σένα. Μάλιστα. Καλά, έγινε. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Τι παρακαλάς. Ένατος δεν είπαμε. Σωμένος δεν είναι. Θέλω, λέει Ευρώπη. Και εγώ θέλω την Αλφα Ρωμαίο, την Τζούλια, να πούμε την Τρίλιτρη. Τι μπορώ να Τζούλια πάρω. Θες. Τζούλια, την ξέρεις. Από αμάξια δεν ξέρεις. Ας. Ναι. Ναι, κύριε. Καλησπέρα, τι κάνετε. Καλά, φίλε. Λοιπόν, να καταθέσω εγώ τη γνώμη μου για τον Άρη και τον Ηρακλή. Ναι, να την καταθέσεις, γιατί να μην την καταθέσεις. Σαν φίλαθλος που είμαι. Ναι, φίλε. Διορθώστε να κάνω λάθος. Πέρυσι ο Άρης και ο Ηρακλής είχαν δύο διαφορετικές ομάδες. Ήταν δύο διαφορετικές ομάδες. Γι' αυτό λέμε, πέρυσι. Ναι, φυσικά, ναι. Ποιος είπε σε αυτός, ποιος να μου πει, ο πρόεδρος αποκλείται να είναι, αυτός που ανέλαβε προπονητής, αυτός που ήταν τεχνικός διευθυντής, ότι αν πάρει 13 και 15 νέους παίχτες, γίνεται ξαφνικά ομάδα. Το δυσάρεστο με αυτές τις ομάδες και ιδιαίτερα με τον Ηρακλή είναι ότι στην κακή του τη χρονιά, στην κακή του τη ζαριά, δεν έχει παίκτες τύπου Χατζηγιοβάνι, Μπουζού και τα λοιπά. Δεν έχει ακαδημία. Η αχρηστήλα τους δεν έχει όριο.
Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής θα έπρεπε να σφίγγει από ζωή και από νέους παίκτες και να μαλώνουν ποιο ταλέντο θα πάρει τη θέση. Να μαλώνουν οι μπαμπάδες να παίζουν ξύλο στα ποδητήρια. Θα έπρεπε. Αλλά δεν το έχει. Γι' αυτό είναι κατάπτυστος, φίλε. Για τίποτα άλλο δεν είναι κατάπτυστος ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής περνάει την περιπέτειά του. Ο Ηρακλής περνάει την κρίση του, ο Ηρακλής περνάει την κοινωνιολογική του αλλαγή, την πολιτιστική του και πολιτική του κατάσταση η οποία επηρεάζει την ομάδα. Αλλά εκείνο το οποίο είναι κατάπτυστος ο Ηρακλής είναι ότι δεν έχει ακαδημίες να στηρίξει την ομάδα. Φέτος έχει. Βρε, στα διάλο, φέτος έχει, το καλό θα πεις. Δεν έχει, ρε φίλε. Έχει μαζέψει όλα τα ερείπια. Τον Πασά που κάνει τα 100 μέτρα σε 2 χρόνια τον έχει αριστερό μπακ. Τι τύχη να έχει αυτός ο Ηρακλής. Έχει ο Άρης ακαδημία. Ορίστε. Ο Άρης έχει ακαδημίες. Ο Άρης δεν πέφτει, δεν διαλύεται. Ο Άρης, εφόσον δεν χρωστάει και δεν έχει ανοίγματα και δεν θα έχουμε τον νέο Σκόρδα και τον νέο Αθανασιάδη και πτωχεύσει και τέτοια, εγώ είμαι ικανοποιημένος. Η καρτέλα τι λέει. Ποια είναι η καρτέλα, πιανού. Ποιανού καρτέλα. Η καρτέλα του δικού σου τι λέει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Μάθε πρώτα του δικού σου η καρτέλα τι λέει και ας σου Καρυπίδη η καρτέλα τι λέει. Γιατί η καρτέλα του Καρυπίδη άμα γράψει. Και μετά θα έχει να κάνει μαζί μας ο Καρυπίδης. Η δική σου, ο άλλος ο Γουρουλάς που ήρθε στον Ηρακλή, τι καρτέλα έχει. Θα μας πεις. Ο άλλος ο Θεοδωρίδης, ο Άμπαλος που ήρθε στον Ηρακλή. Ε, θα μας πεις. Τώρα ήρθαμε. Άσε μας καημένε. Τα ακούνε για τα αποτελέσματα που φτιάχνουν. Για χαρό. Μας μάζεψατε τους Άμπαλους εκεί. Νομίζω ότι ο Ηρακλής είναι αγροτικός αστέρας. 30 άτομα και 40 από πάνω στην πολυκατοικία που βλέπουν στον τρίτο όροφο. Κάνετε τον Ηρακλή αγροτικό αστέρα με τον Θεοδωρίδη. Λέγε ρε φίλε. Θεοδωρίδης. Μπαλαδόφατσες όλες. Λέγε ρε φίλε. Έλα. Έλα. Έλα καλησπέρα Παναγιώτη μου. Καλώς τον, καλώς τον. Τι κάνουμε το πρωί, δεν πρόλαβα ρε να σας πάρω. Ναι. Χάσαμε ρε από τον αγροτικό να έχουμε ρε. Ποιος, ποιος. 2-1, Αλμοπός. Α, ναι, ο Αλμοπός, η Αλμοπή. Αριθέα ρε, το πρωί που σε παίρνω. Ο αγροτικός αστέρας, βέβαια. Ναι. Χάσαμε ρε στο ημίχρονο αυτό το Στεφανίδη να... Ποιος είναι αυτός να έχουμε, δύο γκολ μας κάρθος, ένα πέναλτι και ένα... να κάνει και ο Στεφανίδη, να μην βάλει γκολ. Στο ημίχρονο 2-1. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν πειράζει, ο Μακεδονικός κερδίζει, θα μας φτάσετε σε λίγο εσείς. Ε. Ποιοι είμαστε εμείς, εγώ δεν γουστάρω τον Μακεδονικό. Έλα τώρα, εντάξει, ο Όμιλος. Βράζ τον Όμιλο, εγώ τον Μακεδονικό δεν μ' αρέσει. Εξαιτίας του Ανδρώνη το συμπαθώ. Ήδη άλλος δεν τους γούσταρα καθόλου. Α, αυτά που λες τώρα. Λόγω του Ανδρώνη εγώ... έχει ανακατεύεται, στεναχωριέται, φυσάει, ξεφυσάει. Γι' αυτό. Λοιπόν, τζάμπα ασχολιέται, τέλος πάντων, τζάμπα τρώει την υγεία του. Δεν αξίζουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, για τον Ηρακλή, αυτό για το Μυροφορίδη. Ο Μυροφορίδης άμεσα τελευταία 10 χρόνια. Οι παίχτες που κουβαλάει σχεδόν, αν όχι η μισή, το 1 τρίτο είναι οι ίδιοι παίχτες. Ναι. Το ποδόσφαιρο πλέον άλλαξε. Η Β' Εθνική και η Γ' ταχύτητα. Δεν φτάνει μόνο οι παίχτες που έχουν εμπειρία. Θέλει παίχτες με πνευμόνια. Και ταχύτητα. Δεν φτάνει μόνο η εμπειρία. Αυτή παρά το καπνισμένο, το ποδόσφαιρο άλλαξε. Βλέπεις ότι γίνονται, το λες και εσύ συνέχεια, γίνονται αθλητές. Άμα δεν είσαι αθλητή, δεν πανάχεις ένα τόνο ταλέντο. Δεν παίζεις μπάλα. Αυτό λέει για τον Μπουζούκι. Γενικά, δηλαδή. Προηγουμένως που λέγαμε, σωστά μιλάς, σωστά μιλάς, σωστά μιλάς. Δηλαδή από τους 100 ποδοσφαιριστές, οι 10 θα έχουν ταλέντο, οι 90 είναι αθληταράδες, ναι, και αυτό ναι, προοδεύουν σωστό. Και πάνε μπροστά. Δεν βλέπεις για το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει φίλε. Αυτό είπα ακριβώς, άλλαξε το ποδόσφαιρο και πλέον δεν περνάει, δηλαδή ο Μυροφορίδης θα δείτε. Και του χρόνου που κι αν πάει, αν συνεχίσει αυτό το βιολί, με τους έμπειρους τους παροτοκαπνισμένους, δεν θα τα καταφέρνει όπου και αν πηγαίνει. Εντάξει. Τελειώσαν αυτά. Και ένα τελευταίο το πρωί, Κωστή, γέλασα, ήθελα να σας πάρω, δεν πρόλαβα. Ναι, τι. Που είπες για τον φίλο στο σκηνοθέτη, τον Ερίκο, τον Ανδρέο. Ο Ερίκος ο Ανδρέο κάνει... θέλει να πάρει εμένα με τον κόκκινο, να μας κάνει ταινία στο Άγιον Όρος. Και να πάρει την πνευματικότητα του ενός, δηλαδή την πίστη του ενός και την απιστία του άλλου. Τώρα βέβαια έχει ολογέρι εκεί. Αυτός τώρα, περίμενε, αυτός είναι ένας σκηνοθέτης ο οποίος είναι καταξιωμένος και ξέρει τι κάνει. Ναι, ναι, ρε παιδί ναι, μας ακούει ρε παιδί μου ο άνθρωπος. Δεν μπορεί, κάτι θα είδε. Είδε, ναι. Λέω, ας τη Βαλσάμι εκεί κάτω με το γιο σου, λέω 3 μέρες, 4 μια εβδομάδα, μια χαρά είναι η ώρα. Πάρε λέει το αυτό και έλα. Μου λέει φίλε, πρέπει να το δω, λέει, να γνωρίσει και το παιδί το άλλο κτλ. Άκου λίγο. Τι ταινία θα βγει ρε κόκκινε. Τον Άγιο Πρεβέζη θα σε γυρίσω εγώ εκεί πέρα. Άκου λίγο, να σου πω ένα τέλος να τελειώσω. Μόλις το είπες και το άκουσα, πού πήγε το μυαλό μου, ρε φίλε. Πού? Φαντάστηκα το Γρηγόρη να τρώει σε σάντουιτς φακή αλάθωτη. Νερόβραστη. Πολύ αστείο φίλε. Από αυτά που λέει, εντάξει. Δεν είναι, αυτό είναι άστοχα. Γιατί ρε κόκκινε τώρα να θυμώνεις. Όχι για πλάκα ρε παιδί. Γιατί θυμώνεις. Ναι ρε φίλε, όχι πρόσεχε. Δεν κατηγορώ το χιούμορ σου. Δεν μπορεί ούτε χιούμορ κάνω. Όχι, από αυτά που λέει, το θεωρώ από τα πιο άστοχα.
ξέρω μωρό τι λέει χαζομάρες, αλλά αυτό που αυτό μου είχε στο μυαλό. Έλα, τα λέμε, άντε, καλό μεσημέρι. Καλά, παρακαλώ. Σαν τη φαγήτρο, αλλάζω τη μαμουστάρδα μέσα. Είσαι κεφάλας. Βάζει και ρίγανη μέσα στη φαγή. Έλα, φίλε, ναι, να σε φάει ο Νίκος, να είναι και μαύρο. Έλα, ακούγομαι. Ναι, ακούγεσαι, φίλε, είμαι την Πορτάλ φωνή. Ακούγομαι. Το λεκανοπέδιο του Έσχους, Νεκτάριος. Καλώς τον. Καλώς τον περιπτερά το φίλο μου. Τον συναγωνιστική του Ολυμπιακού. Ναι. Που είπε για ότι είστε κατάπτυστοι και μπλα 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 για τον Ολυμπιακό κτλ. Αν θέλει να ακούσει και μια αλήθεια. Να ακούει η Μετρόπολης. Mm. Ειδικά εκεί στον Κωστή όταν τον πιάνει και η Ίστρος και αρχίζει και λέει μέχρι την κόκκινη γραμμή, φυσικά γιατί μετά έχει μη. Θα ακούσει και πέντε αλήθειες. Για το φίλο μας το Γρηγόρη, Γρηγόρη μη μασάζει με τίποτα, δεν θέλω να στεναχωριέσαι με τίποτα. Τι να μασάει αυτός. Τι να μασάει. Κατάπιε όλη τη ρακιά της Κρήτης. Είσαι σαν το τάγκερ, το πετρελαίο. Τάγκερ. Νεκτάριε. Σταματάει στα λιμάνια. Νεκτάριε, επειδή μιλάς με αγάπη και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, θα σου πω το εξής. Επειδή θα φάω μια εβδομάδα στα νοσοκομεία, όχι για ευχάριστα πράγματα. Εσύ όχι. Δεν πά να λέει. Ξέρω εδώ και ένα μήνα είσαι στεναχωρημένος, γι' αυτό και συναρπάζεσαι και στεναχωριέσαι. Εδώ και 10 χρόνια είναι αυτή η ιστορία, άστο. Επειδή έχω να περάσω, όχι για προσωπικά δικά μου, δηλαδή να κάνω εγώ εγχειρήσεις. Και επειδή είναι κάτι το οποίο το απέφχομαι από το χειρότερο εχθρό μου, δεν πάνε να λένε ότι θέλουν. Ας λένε ότι θέλουν, δεν πειράζει. Να είναι ευλογημένο. Αυτή η Χριστιανός, τι ταπεινότητα. Δεν είμαι καλός Χριστιανός, ποτέ δεν το πάω. Τι ταπεινότητα. Νεκτάρι, να είσαι γερός. Γεια σου, Νεκτάρι, από τον άλλη μου. Τι ταπεινότητα. Τα χρόνια μου πολλά, γιατί ενδεχομένως δεν μην πάρω και τηλέφωνο, να έχω δουλειά. Τα χρόνια μου πολλά. Καλές γιορτές σε όλη τη Μακεδονία, σε όλους τους ακροατές του. Καλή επιτυχία, σου εύχομαι. Υγεία πάνω απ' όλα. Σου εύχομαι. Άκου λίγο. Η κλήρωση που είχες είναι καλή. Τι κλήρωση είχε. Κληρώθηκε ο Ολυμπιακός με τη Δυναμό Κιέβου. Εντάξει. Σου εύχομαι καλή επιτυχία με τη Δυναμό Κιέβου, σοβαρά τώρα, πέρα από την πλάκα. Βέβαια, εσύ είσαι, γι' αυτό σε είπα τάγκερ. Θα πεις τα καλά, θα πεις και τα σωστά και όπως πρέπει και ποτέ κολοτούμπα. Τάγκερ. Το μαζούκ το πίνει πολύ το τάγκερ. Ναι, σωστό. Πίνει με τρέλαιο μόλι. Όταν είναι να παίξουν με την Δυναμό. Τώρα αυτό εδώ γιατί βγήκε εδώ, ένα σπυράκι έβγαλα. Έλα. Έλα να μην κρατάω γραμμή. Κλείσε. Γύρνα λίγο. Μη τα ακουμπάς με τα βρωμόχερά σου. Τι είναι αυτό εδώ. Α, αυτό. Το σπάς, το βάζεις μπεταντίν και τελείωσε. Πώς θα το σπάσω εγώ και να το σπυράκι. Το πιέσαι. Και δεν πάω στο ρίγκ να με δώσεις κανένα δυο μπουνίδια και να το σπάσουν. Θα το πιέσω και θα σπάσει, βγάλει το πίον. Γιατί να έχει πίον το σπυράκι σε μένα δηλαδή τώρα. Όλα τα σπυράκια έχουν πίον. Εγώ 50 χρόνια γιατί έχω πίον. Γιατί έχω σπυράκι. Και εγώ βγάζω. Σπυράκια. Αφού είμαστε βλαμμένοι και ίδιοι. Τραβά το λευγέ πάνω κάτω. Το λευγέ. Ε, όταν δεν μπορεί να το τραβήξει άλλο. Πάμε. Τι να κάνω. Βέβαια. Πάμε, ναι. Ένα πολύ καλό φίλο. Άντε, μην κόβει κουβέντα. Δεν πρέπει καμία στήση να πηγαίνει χαμένη. Μα αν υπάρχει στήση, φυσικά δεν πρέπει να υπάρχει χαμένη. Δεν πρέπει να πηγαίνει χαμένη. Μπράβο, Γρηγόρη. Πολύ χριστιανικό αυτό. Ναι, αλλά ο πάτερ εκεί θα πει ότι θα τρώνε φακέ. Σκάσε. Σάντις, ναι. Σκάσε. Θεωρήκα ο Ανδρέο θα μα κάνει ταινία μα. Ναι. Μάλιστα, ναι. Γεια σα, παιδιά. Καλώ τον. Σήμερα. Έτυχε να δω να ανοίξω τηλεόραση Open του Σαββίδη. Ναι. Γιατί με είχε πάω οξύς. Γιατί άμεσο να εξής να ανοίγεις το Open του Σαββίδη. Πάω οξύς γιατί τα ανοίγεις. Πάω οξύς ανοίγω το Open του Σαββίδη γιατί λέει καλύτερες ειδήσεις. Α. Προσπαθεί να πει στον παραπλανημένο κόσμο καλύτερες ειδήσεις. Ναι. Έχει πιο λίγες αδερφές. Ναι. Έχει αδερφές μέσα. Κακό αυτό. Κακό για σένα. Ναι, για μένα μιλάω, ναι. Ναι, οι αρχαίοι Έλληνες όμως που κάναν τον πολιτισμό ήταν και αυτοί ομοφυλόφιλοι. Γιατί είσαι ρατσιστής. Για σένα είναι κακό. Για μένα γιατί είναι κακό, ρε φίλε. Για μένα είναι, δεν το θέλω. Δηλαδή ο Μάνος Κατζηδάκης που ήταν ομοφυλόφιλος, κακό ήταν δηλαδή. Για μένα ναι. Ρε φίλε, συγγνώμη λίγο. Τι να σημαίνει. Από τη στιγμή που ο άλλος αυτό το πράγμα δεν το διαφημίζει. Ναι. Τη σεξουαλική του προτίμηση. Τι σε πειράζει εσένα. Πού είναι το κακό. Δηλαδή, συγγνώμη, φαντάρος πήγες. Κόκκινε. Κάτσε, ρε φίλε. Okay. Να το ρωτήσει το πνευματικό σου, εσύ που είσαι και χριστιανός, να το ρωτήσει. Φίλε, εγώ δεν είμαι χριστιανός. Ρε φίλε, ναι. Να σου πω κάτι. Εγώ με ποιο δικαίωμα θα κρίνω τον άλλον. Πόσο χρόνο είσαι, ρε φίλε. 40. 40 χρονών. Αυτό θέλει. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε φίλε. Για μένα, μένα αυτό. Έχει πάρει λάθος δρόμο. Ναι, έτσι λέει. Γιατί να τον. Γιατί να τον κρίνω εγώ, αφού θα τον κρίνει άλλο. Δεν μου λες, ρε φίλε, δύο ερωτήσεις. Μόνο δύο ερωτήσεις. Στα 20 σου χρόνια και ο Ρουβάς 20, το γαργάλευες το Ρουβά. Τι τον έκανα.
Θα τον καργάλευε στο ρουβάνι και θα δει κανένα δίμηνο καμιά γυναίκα. Θα τον καργάλευα. Εννοώ δηλαδή, θα τον καργάλευε για να γελάσει, αυτό λέω. Και δεύτερον, είσαι ενάντια στην ομοφυλοφιλία. Δεύτερη ερώτηση. Δεν θες να απαντήσεις, κατάλαβα, θα το καργάλευε. Δεύτερη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Γιατί δεν θέλω να απαντήσω, ρε Γαπτόπουλε, δεν με αφήνεις να απαντήσω. Μα σε λέω, Γιώργη, το σκέφτεσαι. Δεν γούσταρα το ρουβά, δεν το γουστάρω και δεν θα το γουστάρω. Τέλος, τελείωσε. Τελευταία ερώτηση. Ναι. Αν δεις δύο γυναίκες να κάνουν έρωτα, σου αρέσει? Ναι. Αφού πας στο διάλογο μεσημεριάτικα που είσαι ενάντια στην ομοφυλοφιλία Καραγκιόζη, το παίζεις και άντρας. Μια χαρά. Δεν το παίζει, είναι. Είναι άλλα τη Αλλά εκεί μπερδεύεται. Εκεί δεν είναι ομοφυλοφιλία. Εκεί σ' αρέσει, ε. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν ξέρεις να απαντήσεις, ρε κόκκινε. Εγώ. Δεν ξέρεις. Εσένα ρωτούσα. Έχεις τα τσιγάρα εκεί, παφ-πουφ, παφ-πουφ. Σε λέει ο γιατρός, πίνε αλλά μην καπνίζεις. Παφ-πουφ, παφ-πουφ, μας φλωμώνεις. Θέλει πελάτη ο γιατρός. Τέτοιο πελάτη να θέλει. Ναι. Όχι, δεν θέλουμε τέτοιους πελάτες. Πάμε επόμενη γραμμή. Και από αυτόν προμήθεια παφ, 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 τι να πάρω προμήθεια εγώ. Λέγε ρε φίλε. Τι κάνουμε? Ό,τι κάνουμε ακούγεται. Λέγε φίλε μου. Ωραία. Ήθελα να σχολιάσω κάτι την Παρασκευή, γιατί δεν πρόλαβα να πάρω τηλέφωνο. Ναι. Και ένας παοκτής και την έλεγε πολύ στον Κόκκινο. Που έλεγε ότι ο Κόκκινος είπε στην αρχή της εκπομπής ότι ο ΠΑΟΚ κάνει επιλογές παιχνιδιού. Το θυμάστε, παιδιά? Ναι. Βεβαίως. Εμείς δεν συμφωνούσαμε γιατί ο ΠΑΟΚ αυτό μπορεί. Κωστή, εσύ όχι δεν συμφωνούσες, δεν μιλούσες, δεν υπερασπιζόσουν τον Γρηγόρη καθόλου. Τι να τον υπερασπιστώ, ρε φίλε, αφού για μένα είπε λακαμία. Θα έπρεπε να τον υπερασπιστείς, να τον προσέχετε, γιατί ο Κόκκινος σας βάζει τα γυαλιά πολλές φορές. Δεν λέει κανείς όμως... όχι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως. Η λακαμία που είπε ποια είναι? Ότι ο ΠΑΟΚ διαλέγει παιχνίδια. Ότι πιθανόν. Άσταρε τα πιθανόν. Να μην τα έδωσε όλα γιατί τον ενδιαφέρει το πρωτάθλημα. Όχι, αυτό μπορεί φίλο ΠΑΟΚ και αυτό κάνει. Ό,τι μπορεί κάνει. Καλά έκανε, λοιπόν. Και κάτι άλλο. Φίλε, σημασία δεν έχει τι θα πεις. Σημασία έχει πώς θα το πεις. Συγγνώμη, σημασία έχει πώς θα το πεις. Ναι. Και ο φίλος προσπαθούσε να πείσει ότι το έλεγα επιλείψιμα. Και το κλείνω εκεί. Τέλος πάντων, συνέχισε. Λοιπόν, κάτι ακόμα. Θέλω να μου σχολιάσετε μια μεγάλη ομάδα. Πώς μπορείς να τη χαρακτηρίσεις? Δηλαδή τον ΠΑΟΚ τον θεωρείς μεγάλη ομάδα? Για πού, για την Ελλάδα, ναι. Για την Ελλάδα. Για την Άμα βγαίνεις από τη Βουλγαρία. Και από την Αλβανία. Ωραία. Είναι μικρή ομάδα. Μια μεγάλη ομάδα, ναι, για να θεωρείται πρέπει να έχει τίτλους, ιστορία και κόσμο. Ο ΠΑΟΚ, παιδιά, αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι και θέλω να το πάρει ο ΠΑΟΚ γιατί του αξίζει. Απλά ο ΠΑΟΚ, να μην μπερδευόμαστε, έχει μόνο κόσμο. Δεν έχει πρωταθλήματα δυστυχώς, δεν έχει τίτλους. Πώς δεν έχει, κύπελα δεν έχει, πρωταθλήματα δεν έχει. Τώρα όταν συγκρίνεις τον ΠΑΟΚ με τον Άρη και βλέπεις τη διαφορά σου ότι ο Άρης ακόμα έχει πρωταθλήματα παραπάνω, έστω και αυτό το ένα. Και όταν βλέπεις ότι η Θεσσαλονίκη έχει να φέρει τόσα χρόνια το πρωτάθλημα εδώ πέρα, δεν μπορείς να θεωρείς αυτές τις ομάδες μεγάλες. Δυστυχώς ή ευτυχώς, κοίτα, παίζονται εκεί τα χρήματα. Ναι, ο Άρης και ο Ηρακλής όμως μίκρεναν, ενώ ο ΠΑΟΚ με το Σαββίδι μεγάλωσε. Αυτό σε 20 χρόνια, ότι ο ΠΑΟΚ του Σαββίδι κοντράρει οικονομικά, πολιτικά, αγωνιστικά, εξωγωνιστικά το ΠΟΚ. Είναι μεγάλη επιτυχία. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Παλές, αλλά έχει μία γραμμή τώρα να τον αφήσω να ακούει το τραγούδι ή να πάμε σε γραμμές. Εσείς που είστε του ραδιοφώνου και ξέρετε κάτι. Το ραδιόφωνο έχει τα πάντα. Άκουρα. Ναι. Το ραδιόφωνο έχει λόγο. Έχει, πρώτα έχει μουσική, μετά έχει λόγο, επικοινωνία. Ναι. Έχει ενημέρωση, έχει τα πάντα. Ναι. Εντάξει. Τα κομμενάκια το ζουν που μας περνά στην ακροαματικότητα τι έχει. Φίλε, η νεολαία. Άντε, θα σου πω κάτι για να συνοηθούμε. Έχει συγχαθεί. Ναι. Να ακούει δυσάρεστες ειδήσεις από όλους εμάς. Εμείς τώρα δηλαδή δεν λέμε δυσάρεστες ειδήσεις. Εμείς όχι, ρε φίλε, αλλά γενικά τα ΜΜΕ. Σήμερα, εκτός από το θάνατο της γυναίκας του Γιώργου, του Φερέτη, που είναι πολύ δυσάρεστο γιατί είναι νέα, πολύ νέα γυναίκα. Εντάξει. Και ο Γιώργος νέος, ο Γιώργος νέος είναι. Είπαμε κάτι δυσάρεστο, ήταν μια κακή είδηση. Δεν είπαμε τίποτα για το. Το τι έχασε ο Άρης δεν είναι άσχημη είδηση. Όχι, για κάποιο. Το τι έχασε ο Ηρακλής δεν είναι άσχημη είδηση. Τώρα αυτό είναι άσχημη είδηση. Εδώ λέμε ένα δυσάρεστο. Άμα πράγμα. Κερδίζανε, δεν θα κελαϊδούσανε. Ξέρεις πως τα Ηρακλάκια θα βγαίνανε. Τι δει. Το Ηρακλήδα Γιάρωτα, την ψυχούλα τώρα πώς είναι. Ναι, βέβαια. Τόσοι Ηρακλήδες που πάνε. Τον Αριανό Γιάρωτα. Τι Γιάρωτα. Ξέρεις πόσα μηνύματα μου ήρθαν από χτες. Διαμαντόπουλε τον Πούλο. Τον Πούλο Διαμαντόπουλε. Γιατί. Έτσι λένε. Το λόγο. Άκου, εγώ δεν θα ρουπιάσω κανέναν. Λέω τι λέγανε. Εγώ σου πω τι λέγανε. Το στήσανε! Τα κάνα μας κοροϊδεύει! Επειδή ξοσιώπης από πάνω από την μπάλα είναι δυνατόν! Το σιώπη απαγορεύεται το κράξει. Απαγορεύεται. Το θεωρώ η ορσιλία. Εγώ το κράζω, δεν το όχι, όχι, δεν το λέω σε εσένα. Γιατί το κράζω. Δεν το λέω σε εσένα, μην παρεξηγηθώ. Ναι. Απαγορεύεται γιατί μέχρι τώρα
συμπεριφορά του αγωνιστική. Να σου πω και κάτι. Μπορεί να κάνει βλάκι. Ούτε ο Δελιζής μπορεί να κάνει. Ο Δελιζής δίνει μια. Ο άλλος πώς πηδάει, σου λέει ο άλλος. Του φαίνεται ύποπτο. Άντε είναι κοντός, θα τον πηδήξει. Πώς πηδάει. Ρε φίλε, δεν ήταν στο πρώτο δοκάρι, ήταν μπροστά από το πρώτο δοκάρι. Το πρώτο δοκάρι φυλάει. Α, και έφυγε πιο μπροστά. Συγνώμη. Πρώτο δοκάρι. Τώρα είναι εσύ με το. Ήπια στις γλάπες και δεν βλέπεις το πρώτο με το δοκάρι. Φάνηκε να είναι μπροστά από το πρώτο δοκάρι. Στο πρώτο δοκάρι φύλαγε και. Λάθος. Έδεσε και το φουκαρά του τερματοφύλακα. Όλη κίνηση λάθος. Όλη κίνηση λάθος. Τότε όλη κίνηση λάθος. Ρεσί, το να κάνει ένα τσαφ, να πάει να τη διώξει, να τη βάλει μέσα, δεν του πει κανεί τίποτα. Το ότι πηδάει. Και περνάει μπάλα από κάτω, εκεί τρελαίνεται ο Αριανός και λέει κάτσε ρε, γιατί και πηδάς. Πάει το μυαλό σε βλακίες. Όχι, πάει το. Ανθρώπινο. Πάει το μυαλό του στο πονηρό. Δεν πάει σε βλακίες. Αυτό λέω βλακίες, ρε Κώστα. Γιατί βλακίες. Μα, γιατί μας έχουν εμπολιάσει ότι δεν πάει όπως το περιμένουμε. Ρε κόκκινε στο Θεός, βλέπουμε δηλαδή. Εκ πονηρού. Άλλο να φάω ένα γκολ, να πάω να σουτάρω και να φύγει μπάλα στον αστράγαλο. Έχουν πει τέτοια αυτό γκολ. Ναι. Και άλλο να πηδήξει ο άλλος πάνω από την μπάλα. Γιατί πηδάς πάνω από την μπάλα. Αυτά που έφαγε ο τερματοφύλακας της Λίβερπουλ πέρσι. Να λέγες γιατί τα φάγε. Από αυτά που δεν τρώγονται. Ναι ρε κόκκινε, αυτά που δεν τρώγονται. Άλλο όμως να κάνεις γκέλα και να το φας, λες έκανε. Είμαι άτεχνος παίξης. Κι άλλο να πηδήξεις ψηλά. Πάμε. Πάμε, αυτό τρελαίνονται οι Αριανοί. Παρακαλώ. Γι' αυτό άρχισαν να πονηρεύονται οι Αριανοί και βρίζανε. Άρχισαν. Ή αρχίσανε. Αρχίσανε. Ο Σιώπης ξέρω που το γουστάρω σαν παίκτη χαφ αμυντικό. Το Μανώλη. Πολύ καλό παίκτη και τον ήθελα και να παίξει. Τον ήθελε στον Άρη σαν τρελώσει. Και σε άλλε ομάδε τον ήθελα. Μάλιστα. Παρακαλώ. Πολύ καλό σφίγγα, κόμπρα πάνω στον αντίπαλο. Έκανε το λάθο, τώρα πήδηξε. Ναι. Ναι. Γρηγόρη. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, Γρηγόρη, με ακού. Σ' ακούω. Όταν είδα τον Δελιζήση να γυρίζει την μπάλα προ τον τερματοφύλακα, σκέφτηκα πόσου και πόσου προπονητά και παίκτε δεν έχει φάει αυτό το χτίσιμο από πίσω. Έχουν μετατρέψει τους αμυντικούς σε δεκάρια, ξεχαρβάλωσαν τελείως τον αμυντικό, τον κολοπετσωμένο που θα βγει δυνατά στη φάση και θα την αποκρούσει. Σταμάτησαν να μιλάνε για αναστατικό κομμάτι του αμυντικού. Ημιτασιόν τους κάναν τους αμυντικούς. Έχεις δίκιο, στον ολοκλήρωση, να τελειώσει και να σου κάνω μια ωραία μιλάει. Συνέχισε, φίλε. Και αυτή η Μπαρτσελόνα με το Τίκι Τάκα που μεταφέρει τον άμεσο κίνδυνο στη μεγάλη περιοχή έχει φάει πολλούς προπονητές. Αυτό προϋποθέτει καλά γήπεδα, μακροχρόνια εκπαίδευση, ποδοσφαιριστάς με υψηλό επίπεδο τεχνικό, τερματοφύλακες, αμυντικούς. Έρχεται λοιπόν ο κάθε Τσιομπάνης εδώ στη χώρα μας σε γήπεδα χωράφια και λέει παίξτε από πίσω για να παίξω το μοντέρνο. Όχι αγόρι μου, μοντέρνο είναι. Δεκτό, αυτό. Μπορώ. Άστονα ρε, ωραία μιλάει, άστονα. Πρώτον το Χαριλάου είναι χαλί. Είναι χαλί, ο Χλωοτάπητας είναι καταπληκτικός. Ποιος Χλωοτάπητας. Χλωοτάπητας. Δεύτερον, η μόνη μου ένσταση είναι τι δουλειά έχουν τα δύο στόπερ κάτω από τη σέντρα. Δηλαδή είπαμε να πηγαίνεις ψηλά. Τόσο ψηλά γιατί. Γιατί μιμούνται. Οι Έλληνες προπονητές και οι ελληνικές ομάδες επιχειρούν να μιμηθούν. Δεν βλέπουν, δεν προσεγγίζουν με ρεαλιστικό τρόπο την ελληνική πραγματικότητα. Και να πω και κάτι ακόμα. Δεν είναι μοντέρνο μόνο το ποδόσφαιρο της Μπαρτσελονάδης ή Γρηγόρη. Δηλαδή έχει χαθεί κάθε την πάσα, η εκδίκηση, η μονομαχία. Αυτό το γιατί δεν υπάρχουν δεκάρια πλέον. Το PlayStation αυτό, ώρες-ώρες με εκνευρίζει αφάνταστα. Ναι. Δεν βλέπω τι είναι στις συγκρούσεις, δεν βλέπω τις μονομαχίες. Δηλαδή εκείνο δεν ήταν καλό ποδόσφαιρο, δεν είχε τους τεχνηταράδες. Είχε. Αλλά στους χώρους εκείνους που αντιπροσώπευαν ακριβώς αυτό που έπρεπε να κάνουν. Όπως έχεις δει πρώτο, δεν υπάρχουν δεκάρια πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ναι, γρήγορα, και δεύτερον βλέπεις ότι η Μπαρτσελόνα και η Εθνική Ισπανία είναι σε ύφεση. Τους έχουν διαβάσει πολύ καλά. Ναι, έβλεπα τις σπουδές. Μπαρτσελόνα, σταμάτησε και τις δες μια ομάδα, αν έχεις χρόνο. Αν έχεις χρόνο, δες μια ομάδα. Έχω πάθει πλάκα. Δες Ντόρτμουντ. Ναι, την έχω δει, την βλέπω. Βλέπεις ότι μαρκάρει ψηλά, αλλά δεν το κάνει σε όλα τα παιχνίδια. Ναι. Δηλαδή δεν πηγαίνει συνέχεια με χίλια. Ναι. Δεν πηγαίνει συνέχεια με 7-8 χιλιάδες στροφές. Κατεβάζει, δηλαδή με τη Σάλκε στο 1-2. Πήγαινε στο Ρελαντί, δηλαδή. Πάνω σαν, αλλά όταν είναι στη μέρα τους και κεντάνε, θα πάθεις πλάκα. Δηλαδή δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής που να μην ξέρει να τριπλάρει να στο ένας με έναν. Λοιπόν,
με τότε να μικά πάει 20 στην Τούμπα από το Φεβρουάριο για το Champions League σε μονό αγώνα ο ΠΑΟΚ. Ναι. Καλή κλήρωση να τραβήξει κόσμο. Με τότε να. Εντάξει. Ράψει την κρύα βύση. Φήμες λένε ότι στο μαγαζί που έφαγες κάει και μετά. Σιγά ρε, σιγά, σιγά. Α, μήνυμα. Πολύ καλό μαγαζί. Η αυλή έτσι λεγότανε. Με καταπληκτικό κρέας. Χαιρετίσματα στα παιδιά. Θα έχουμε σωστό ποδόσφαιρο, λέει ο Κερμανίδης, ο Παναγιώτης, όταν και εγώ μπορώ να συμμετέχω στα πρωταθλήματα της Super League K19, K17, K15. Είναι πρωταθλήματα της πλάκας με ομάδες όπου πάω κάνει πάρτι. Ο παδός του Ολυμπιακού. Κάτσε λίγο, κάτσε, κάτσε. Αφού δεν έχει αντίπαλο. Ο Ηρακλής από τη στιγμή που έπεσε δεν είχαν δικαίωμα τα τμήματα να παίξουν και έτσι διαλύθηκαν. Τέτοια συστήματα έχουμε. Φαλάκρα αυτά πρέπει να τα ξέρεις. Μου λέει ο Μαλιαρός Παναγιώτης Κερμανίδης. Ναι. Δεν πρόλαβα να το σηκώσω, Παναγιώτη. Ναι, συγγνώμη. Ναι. Προημιτελικά με Γιούβε και τρεις φορές στους 16 και άλλο τόσο 16 του έφασε. Συνεχίστε έτσι. Τίποτα δεν έκανε στην Ευρώπη Ολυμπιακός κόκκινε. Ρε φίλε, μιλάς σαν Αριανός. Δηλαδή λέει το έπος της Αθλέτικο. Το έπος της Περούζια. Ρε φίλε, τι έκανε. Σε κανα... Δηλαδή με εκείνη την ομαδάρα που είχε επικόκαλη. Δεν έπρεπε να προχωρήσει και να φτάσει μια φορά στα ημιτελικά του Champions League. Να πω ναι, ρε φίλε, κάτι έκανε. Πού να πάει. Εσύ πει το 16 το θεωρείς επιτυχία όταν ο Παναθηναϊκός έχει πάει ένα τελικό και δύο ημιτελικούς. Με 80-20 διαιτησία και με τις Παναχαϊκές ανοίγουν τα πόδια, δημιουργήθηκε ένα πρωτάθλημα όπου δεν μπορούσε ο καλός αγωνιστικά Ολυμπιακός να ανταγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο. Και ποτέ δεν χρησιμοποίησε το 5-3-2 κανένας Λάτιν προπονητής του Ολυμπιακού. Πάμε σε κόλπο. Από τα πολλά δίκια του Αλέφα του το κομμάτι. Επειδή με κράζει ο φίλος, ναι. Τους 16 θεωρείς επιτυχία. Ναι. Οκ, ρε φίλε. Πάμε. Δηλαδή, αν αυτό είναι επιτυχία, αυτά που πήραν οι Αγγελόπουλοι που κατακτήσαν την Ευρωλίγκα, τι είναι. Κολομπάσκετ μεσημεριάτικα. Κολομπάσκετ για σένα. Κολομπάσκετ. Α, τι βρωμόγυφτε. Θα μου πει εμένα βρωμομπάσκετ. Μόνο το μπάσκετ έχει δώσει χάρη σε αυτή τη χώρα. Παρακαλώ. Και τα βάρη του. Κάτσε κάτω από την κουμπάρα. Λέγε, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλώ τον. Τι κάνει, καλά είστε. Καλά κύριε μου εσείς. Ωραία, χαίρομαι. Ο Νέιθαν είμαι. Γεια σου από Νέιθαν. Πειραιά. Έχουμε ξαναμιλήσει. Από τη Βηθλέμη σε φίλε. Ο Νέιθαν. Ο Νέιθαν. Ναι. Ναι. Από Πειραιά έχουμε ξαναμιλήσει. Είσαι Εβραίος φίλε. Ορίστε, όχι δεν είμαι. Βοηθός Χριστού. Τι είσαι. είναι nickname το Νέιθαν. Nickname. Λοιπόν. Θα πάει αλλού. Ναι, nickname είναι. Nickname όπως το πες, ναι. Okay. Λοιπόν, παιδιά, ήθελα να σας ευχηθώ καλές γιορτές. Εντάξει, καλή συνέχεια με την ομάδα σας. Δεν τις γουστάρω τις γιορτές. Εγώ τον Ολυμπιακό. Και τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟ γενικά, δεν μου έρχονται για θέματα. Και αυτά, τίποτα άλλο, δεν θα σας απασχολήσω πολύ. Αυτό, να είστε καλά. Να έχεις υγεία, καλή επιτυχία με δυναμό. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ. Άμα θέλετε να εύχεστε να παίρνετε το κόκκινο τηλέφωνο εκτός αέρα, κόκκινο όλες τις γυμνές αυτές που βγάζεις. Γιατί μας βγάζεις μεσημεριάτικα για να φτιαχτούμε με τον Παΐσιο της Ευρώπης. Αν δεν φτιάχνεις με κτηνίατρος τώρα, τι το άλλαξες. Μάλιστα. Ναι. Λέγε ρε φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Οριανός είμαι, παιδιά. Καλησπέρα σας. Καλά να πάθεις. Με θυμάσαι, Κωστή, που παίρνω τηλέφωνο. Σε θυμάμαι, φίλε, φουκαρά μου. Καλά είσαι, σωμένος. Μη στεναχωριέσαι. Σωμένος. Αμέ. Μάλιστα. Τι μάλιστα. Θέλω να πω έχεις, κάτι. Έχεις μισό λεπτό. Έχεις φανταστεί τι έχεις περάσει με Σκόρδα και με... Πώς τον λένε τον άλλο και Αθανασιάδη. Ρε σε 20 μπροστά κοιτάμε στη ζωή, δεν κοιτάμε πίσω. Καλά, αλλά καμιά φορά κοιτάμε και πίσω. Συνέχισε. Ναι. Ναι, μπροστά κοιτάμε. Άμα θυμηθούμε τα παλιά, άστο. Εντάξει, όταν μπει μέσα σε ένα μπαρ που έχει 3 ξανθιές και 40 μαύρους, κλείσ' το αυτό και εσύ πιάσε. Ωραία, από το που σου ασχοληθεί με τους μαύρους. Ναι. Συγκοιτά μπροστά, πίσω μην κοιτάζεις. Εγώ θέλω να πω ότι τόσο με επιτρέπει να πω ορισμένα πράγματα. Ορισμένα πράγματα στο ποδόσφαιρο, ωραία, δεν είναι τυχαία γεγονότα. Δηλαδή... Σε εκείνο το σημείο η ομάδα να πιέσει, να ισοφαρίσει και να ανοίξεις τα πόδια σου κύριε Σιώπη, τα πόδια να ανοίξεις, σε εκείνο το σημείο που πρέπει την μπάλα πήδηξε, να την κάθεις. Πήδηξε φίλε, πήδηξε. Τι πήδηξε, γιατί να πήδηξε ρε κορίνε. Δεν πηδάς, τι να πήδηξε, εκεί. Συμφωνώ. Μπάλα χαμηλά πηδάς. Ωραία, και να τον κρεμάσω, πες μου τι κάνω. Όχι να τον κρεμάσεις, όχι να τον κρεμάσεις, απλά θέλω να πω την άποψή μου για ένα λεπτό, ωραία. Ναι. Όπως αφήνεται όλους τους ανθρώπους. Έτσι. Για να πούνε την άποψή τους, ωραία. Εμένα αυτό το πράγμα με βάζει να σκεφτώ άλλα πράγματα. Αυτό σου λέω. Το τι άλλα πράγματα, το τι άλλα πράγματα θα το καταλάβουν στην πορεία η διοίκηση του κύριου Καρυπίδη. Oh. Ωραία, όταν σε ένα μάτς όπως το προχθεσινό που έπρεπε να έχει 2.000 κόσμο από το κρύο και από τα λοιπά μέσα είχε, δεν ξέρω πόσο είχε, 6-7.000 κόσμο είχε. Καλό γιατί ήμουν στο γήπεδο. Ναι. Ωραία, αυτά θα τα δουν στην πορεία.
Τώρα, αν θέλει ο κύριος Καρυπίδης και η διοίκηση του κύριου Διαμαντόπουλου από πίσω να κάνουν άλλα πράγματα, θα τα βρουν στην πορεία. Από τον κόσμο και μόνο. Γιατί η δύναμη του Άρη είναι ο κόσμος. Δεν υπάρχει ούτε μέταλλο, ούτε τίποτα. Ο κόσμος είναι. Αν δεν υπήρχε ο κόσμος, Άρη δεν θα υπήρχε. Πάει το μυαλό σου ότι υπάρχει περίπτωση να τους αδικείς. Γι' αυτό. Να τον αδικώ το σιωπή. Γρηγόρη, θα σου πω κάτι γιατί πανέξυπνος. Ωραία. Όπως και ο Κωστής. Από τη στιγμή που μπήκε ο Σιώπης, δεν λέω για παικτικά, ο Σιώπης παικτικά είναι μηχανάκι μέσα, οργόνη. Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Κάνει παιχνιδάρες ο Σιώπης, κοίτα. Από τη στιγμή που μπήκε μέσα στην ομάδα, ξέρω ότι τα αποδυτήρια μέσα έχουν γίνει ένα πράγμα, ένα κολόμπαρο μέσα έχει γίνει η κατάσταση. Γιατί το λες αυτό. Γιατί ο Σιώπη. Όχι ρε, καλό παιδί. Ο Σιώπης. Φίλε, θα σου πω κάτι το οποίο έτσι να το μάθω. Μου μιλάνε για κορίτσι. Καλό παιδί είναι ο Σιώπης. Αυτό ξέρω το ξέρω ο Καρατζαφέρης, ο Γιάννης. Φίλε, μου μίλησε άνθρωπος. Καλό παιδί είναι ο Σιώπης. Ο οποίος το γνωρίζει καλά. Μην τον αδικείς, όχι. Μου είπε ότι όλα τα λεφτά που πήρε. Έκανε βλακεία που πήδηξε εκεί. Όλα τα λεφτά που πήρε από τον Άρη τα έδωσε στον πατέρα του. Ναι. Και ότι πρόκειται για κορίτσι. Μην τον αδικείς. Έκανε βλακεία. Το λέω για να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν υφίστανται. Μπορεί να ξέρετε περισσότερα πράγματα. Όχι, αυτό το υπογράφει. Εγώ το παιδί. Δεν το έχω δει ποτέ από κοντά. Ο Γιάννης ο Καρατζαφέρης. Μου είχε επισημάνει, να σου πω τι έγινε. Αυτή η αλεπού που έχω δίπλα μου, μπορεί να με τσατίζει με χίλια δυο, αλλά από μπάλα, ούτως ή άλλως το κεφάλι του μόνο μπάλα έχει μέσα, λοιπόν αέρα έχει. Όταν είχε επισημάνει ότι αυτό το δίδυμο δεν χαλάει και θα προχωρήσει όποια ομάδα τους πάρει για κόρμπο Σιώπη στον Πανιόνιο, με έκανε να τους παρακολουθήσω πάρα πολύ. Λοιπόν. Και είδα ότι όντως τα παιδιά έχουν να δώσουν. Και ο Πανιόνιος γενικά είναι μια εταιρεία ποδοσφαιρική η οποία βγάζει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Συμφωνώ, Γρηγόρη, συμφωνώ. Θέλω λίγο να ρωτήσω. Απλά έχοντας γνώση ότι πρόκειται για πολύ καλό παιδί και ό,τι χιλιαδιό, σε παρακαλώ πολύ, απέσυρε. Όχι, απέσυρε αυτό για τα αποδυτήρια. Τη βλακεία που έκανε. Έκανε βλακεία. Τη βλακεία που έκανε, τι να σου πω τώρα. Και ο φύλαδρος είναι καχύποπτος. Το αποσύρω. Απλά θέλω λίγο να ρωτήσω κάτι στον Κωστή, κυρίως παικτικά. Ναι. Στο 95. Ναι. 95. Ωραία. Ναι. Και στη φάση την προχθεσινή. Ναι. Γίνεται να κάνεις, να αντιμετωπίσεις τέτοιες φάσεις. Γιατί, για το Σιώπη λέω. Για το μάτς με τον Παναθηναϊκό στο 95 να κάνεις. Κοίτα, όχι. Μέσα. Στο μάτς με τον Παναθηναϊκό γίνεται σέντρα. Σέντρα. Εκεί ο Μπουζούκης είναι. Ο Μπουζούκης θα κατηγορήσαμε τον Φουκαρά, τον center back του ΠΑΟΚ, τον Τσιρίλο, γιατί το Σοάρες με τον Άγιεξ δεν το ξέραμε το Σοάρες. Και έφαγε γκολ με το Σοάρες, λέει ο Σοάρες είναι. Δηλαδή ο Μπουζούκης έχει τέτοια ταχύτητα, τέτοια έκρηξη. Έκανε το τάκλιν, όχι ρε παιδιά. Και κάτι για να τελειώνουμε, περίμενε. Αυτό δούλεψε το που θα σου το πω, όχι γιατί είμαι έξυπνος. Το έξυπνος δεν είσαι. Επειδή θυμάμαι το παιχνίδι με κάθε λεπτομέρεια. Μετά το 1-2 πάει ο Σιώπης να πάρει πέναλτι. Με το γνωστό τρόπο. Βάζει δηλαδή το πόδι στο πόδι του αμυντικού και πέφτει. Ρωτάω, αν υπήρχε κάτι επιλείψιμο. Γιατί να το κάνει. Γιατί να το κάνει αυτό το πράγμα, για πες μου. Ναι. Τι να σου πω ρε εσύ Γρηγόρη. Σε ρωτάω κάτι. Εγώ λέω ότι έκανε κάτι επιλείψιμο. Γιατί να πάει να πάρει πέναλτι μετά και να γίνει το 2-2. Ναι. Απάντησε μου. Τώρα αυτή τη φάση συγκεκριμένα, Γρηγόρη, σοβαρά τώρα, προσπαθώ τώρα όση ώρα μου κάνει την ερώτηση να θυμηθώ ποια φάση είναι. Η μόνη που με είναι στο 85, μπαίνει από αριστερά, στην τρία μπροστά, και από τα πλάγια και πάει να πάρει πέναλτι. Το οποίο δεν είναι. Θα μπορούσε να το φάει ο διαιτητής και να το δώσει. Κάνει αυτό το οποίο κάνουν οι παίκτες. Βάζει το δεν πόδι. Δεν θυμάμαι, Κωστή λοιπόν, δεν θα σε κρίνω λοιπόν, ούτε. Φίλε, δεν τη θυμάμαι. Λοιπόν, άκου λίγο. Υπάρχει ένας απλός τρόπος για να δεις τα στιγμιότυπα. Κομπιούτερ έχεις. Θα τη δω αυτό που λες. Απλά μου έρχεται. Τύπα Άρης Πανετολικός 1-2 και δες τη φάση. Γιατί να πάει να το κάνει αν θέλει να χάσει ο Άρης. Γι' αυτό λέω, μήπως καμιά φορά αδικούμε τους ποδοσφαιριστές. Ή σκεφτόμαστε περισσότερο. Δηλαδή, πρόσεχε. Πρωταγωνιστές είναι, Γρηγόρη, αυτοί δεν βλέπω εγώ. Έχουν κάνει κολομπάχαλα. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Βλέπω εγώ Ηρακλής Καραϊσκάκη. Και συγγνώμη που φέρνω παράδειγμα αυτό. Και βλέπω ότι δεν υπάρχει τελική προσπάθεια στην αιστεία. Είναι η ανικανότητα που λέει ο Κωστής ή είναι κάτι άλλο. Μέχρι ενός σημείου πάει η ανικανότητα.
Δεν διαφωνώ μαζί σου. Την ανικανότητα θα πρέπει κάποιος από εκεί μέσα να τη βγάλει. Απλά σου λέω, υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι απάντηση. Εγώ δεν είμαι ούτε μάνατζερ, ούτε δικηγόρος, ούτε κολλητός σιώπη. Δες τη φάση και πες μου για ποιο λόγο πάει να κερδίσει πέναλτι, αν δεν θέλει η ομάδα να κερδίσει. Παρακαλώ. Έλα. Γεια σας, Τζάγκουαρ. Και... καλώς τον. Κοιτάξεις τι Τζάγκουαρ. Έλα ρε σκύλε τώρα, άντα. Είπα μια βλακία μας σκίσεις. Δεν μου λες, έχω μια ερώτηση. Ποιος είναι το Βόδι και ποιος το Μουσχάρι από τους δυο? Και οι δύο στην ίδια, εντάξει. Θυλαστικά είμαστε. Εσείς θα κρίνετε. Συγγνώμη που σας αποκαλέσω Βόδια. Αυτός που πήρε τηλέφωνο πριν τρία τηλέφωνα και τον Άγιο Ραπτόπουλος, άστο να μιλήσει, έχει δίκιο άνθρωπος, δεν καταλάβατε ποιος είναι? Όχι, ειλικρινά. Υπεραστικό νούμερο δεν είχε? Φίλε, δεν βλέπουμε τα νούμερα, ειλικρινά. Και δεν καταλάβατε ποιος είναι? Πες μας λίγο. Θα του ζητήσετε ένα συγγνώμη πρώτα απ' όλα που σας έκανε την τιμή να σας πάρει τηλέφωνο. Προπονητής είναι, ρε, για να πάρει το μέρος των προπονητών των Ελλήνων. Πες μας, ρε φίλε, ποιος? Απ' τη Βέρεια. Ποιος εκεί, ο στρατηγός? Ή ποιος άλλος? Ποιος στρατηγός? Είναι δυνατόν να μην καταλάβεις? Ο Πέτρος ο Γαϊτάνος. Ποιος Πέτρος είναι αλήθεια? Ο Στέφανος. Ο Γαϊτάνος ο Πέτρος είναι αυτός ο ανέραστος. Υπάρχει και χρόνο. Μπορεί να σε χέσω, ρε μπουζί. Ρε παιδιά, μα λέω για να. Φίλε, καταλαβαίνεις γιατί. Φίλε, περίμενε. Φίλε, περίμενε. Για να δεις γιατί θέλει ξύλο. Τον λέω με το που λες από τη Βέρεια, λέω κατευθείαν το προσωνύμιο του, ο στρατηγός. Και κάνω λάθος το όνομα, ρε φίλε. Συγγνώμη. Μας έβγαλε τον ανέραστο τον Γαϊτάνο. Ρε φίλε, ναι, εντάξει, δεν κατάλαβα. Τι να καταλάβεις, τι να καταλάβεις. Έχεις απίσει από την εκκλησία το μυαλό σου να πούμε κάτι. Άντε να χαθείς από εκεί πέρα. Ρε φίλε, έχεις ακουστεί. Έχεις ακουστεί, έχει πει αυτός ο ηλίθιος. Θα πει εμένα. Εγώ είπα ο κύριος Γαϊτάνος με τη μία. Και έκανα λάθος το όνομα. Συγγνώμη, ρε φίλε. Δηλαδή, αν το Μανολάκι, το Σιώπη, τον Πω Παναγιώτη. Είναι κάτι το οποίο δεν θα φας το μεσημέρι. Όχι, εγώ με σένα είμαι. Μην νομίζεις με τον άλλο το Φαλακρότη. Αλλά δεν ξέρω, επειδή δεν έχω συνομιλήσει με τον άνθρωπο, τουλάχιστον τηλεφωνικά, δεν τον πήρα χαμπάρι. Γι' αυτό και μιλούσε. Το μόνο που παραδέχομαι είναι που είπε ο Ραπτόπουλος, άσου να μιλήσει γιατί μιλάει σοβαρά, μιλάει σωστά. Όχι, μ' άρεσε. Γι' αυτό μιλούσε σωστά. Μα δεν τον διάκοψα. Δεν τον διάκοψα. Εγώ, κοίταξε. Όση σοφία και να έχει ένας προπονητής, όταν έχω απορίες. Αισθάνομαι την ανάγκη να τις καταθέσω. Ναι, για τον Ερακλή να πούμε τίποτα καμιά φορά. Πώς τη λέψεις τη δουλειά? Τι να πω, ρε φίλε. Ειλικρινά έχει μαυρίσει η ψυχή μου. Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα δηλαδή, να αλλάξουμε 5 προπονητές ανά μήνα? Και περιμένεις να κάνεις ομάδα? Συμφωνώ μαζί σου 100%, αλλά τι να πω. Δηλαδή αυτός τώρα να κάνει τη ζωή, θα φύγει κι αυτός. Πραγματικά δεν ξέρω. Ακόμα Δεκέμβριος είναι, μέχρι το Μάιο θα αλλάξουμε άλλο 8. Φίλε, σου μιλάω ειλικρινά. Δεν ξέρω, έχω πάθει πλάκα με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και πιστεύω δεν είμαι ο μόνος. Πάθαμε, ρε. Δηλαδή ξεκινήσαμε. Θεωρήσαμε ότι πιάσαμε το τζόκερ από τη στιγμή που ήρθε ένας άνθρωπος και έβαλε λεφτά. Απλά λέω πλέον, επειδή με το δίκιο τους κράζουν αυτοί οι οποίοι δεν γουστάρουν τον Ηρακλή, αλλά και εμείς επειδή είμαστε καμένοι προβληματιζόμαστε, θέλω να δω πόσο θα προχωρήσει αυτή η ιστορία. Θέλω να βελτιωθεί η ομάδα και θέλω να συνεχίσει να βάζει λεφτά, να μην μείνει τίποτα πίσω, γιατί αλλιώς ο Θεός να μας φυλάει. Δηλαδή, δεν θα υπάρχει δικαιολογία. Έργο Γρηγόρη, εδώ από την ομάδα που φάγαμε 4 γκολ από 3-1 με 3 δοκάρια, έχασε χθες από τον τελευταίο. Είναι δυνατόν, ρε? Είναι δυνατόν να χάνεις εδώ πέρα μέσα από τον Απόλλων Λάρισας από 3-1 σε 3-4 στο ημίχρονο? Βλέπεις πόσο αναγκάζεσαι και σκέφτεσαι πονηρά. Μετά να είσαι φταίει προπονητής, δηλαδή. Αυτοί που φάγανε 4 γκολ μέσα σε 10 λεπτά έφτυγε ο προπονητής, δηλαδή. Δεν για να ξέρουμε τι μας. Να ξέρουμε τι λέμε, ας πούμε. Δεν έχεις άδικο να μιλήσει και ένας τελευταίος. Αν τα λέμε, γεια. Γεια. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σου. Γεια σας. Εγώ είμαι. Ναι. Το Λουτσέσκο τον έχει πει κάποια λογάκια. Μήπως ξέρετε τι έχουν υποθεί ανάμεσα στον Σαββίδη και στον Λουτσέσκο? Όχι. Μήπως το κάνα ρεπορτάζ? Όχι, δεν έχουμε κάτι. Γιατί περιμένω να δώσει μας συμπεριφορές διαφορετικές από τον κύριο Λουτσέσκο. Δηλαδή στον τρόπο που θα κατεβάσει την ομάδα, τι? Να τον βάζει από την αρχή, να τον έχεις όλο το μάτι. Ποιον? Τον Άρντα, ο Άρντα.
Τι να σου πω ρε φίλε. Πραγματικά δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω έτσι. Πραγματικά. Για τον Άρη τώρα. Παιδιά, ας μην ψάχνουν να δουν τι φταίει συνέχεια και ας παίξουν λίγο μπαλίτσα με λογική και... Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει παίξει κάποια μεγάλη μπάλα. Όχι, κόκκινο ΠΑΟΚ δεν έχει παίξει μεγάλη μπάλα, αλλά έχει παίχτες, μονάδες καλούς. Ο Άρης δεν έχει καλές μονάδες. Κατέ δυο μονάδες έχει καλές ο Άρης. Ρε φίλε, συγγνώμη. Και σε όποιον τους έχουν δηλαδή. Περίμενε. Ερώτηση. Ο Στέφος παίζει καλή μπάλα. Θέλω να είμαστε αντικειμενικοί. Ναι. Μεγαλύτερο και ακριβότερο το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Ο Άρης το κοίταξε στα μάτια και στα δύο παιχνίδια και στο κύπελλο και στο πρωτάθλημα. Ναι, γιατί να το κοιτάξει. Δεν έχει το άγχος για να μην δεν τον κοιτάξει. Λάθος κάνεις φίλε. Υποτιμάς πολύ. Αν έπαιζε ο Άρης, όχι μάλλον να το πεις. Αν ο κόσμος του Άρη απαιτούσε να πάρει τρίτη θέση στο πρωτάθλημα και τέταρτη φέτος, θα είχε κάποιο άγχος με το αποτέλεσμα. Βλέπεις τι γίνεται τώρα και τι διαμαρτυρίες υπάρχουν μετά το αποτέλεσμα αυτό. Ποιο? Μετά το 1-2 με τον Πανετολικό. Έξω φρενών. Ναι. Φιλιά. Φιλιά. Μαρίνα Μπίκου για ειδήσεις, αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με Καναλάκη, Γιαλαμά και Δήμου. Να είστε καλά, με τη βοήθεια τότε τα λέμε αύριο.